Έλα, buongiorno a tutti. Έλα, κουμπαράκι. Καλημεράρες, λέμε. Καλημεράρες, καλημεράρες. Έλα, μωρέ τώρα. Τι να κάνουμε, είπαμε κάθε μέρα διαφορετική μέρα. Τι να την κάνουμε τώρα. Καλημεράρες, τι να κάνουμε. Κάθε μέρα δεν είναι καμία ίδια με την άλλη. Φυσικά. Έτσι. Κάθε μέρα μπορεί να προκύψουν πράγματα. Μετά πεθάει κανένα άλλο. Μην με πα τώρα εκεί. Μην. Είσαι επηρεασμένο ψυχολογικά από το χθεσινό. Αφού πέθαναν πολλοί φίλοι μου. Πέθαναν. Είμαι σε ηλικία που. Τι ηλικία. Όταν ήμασταν 25 χρονών, ξέρετε τι λέγαμε. Κοιμάμασταν το βράδυ. Εμένα με λες. Ναι. Θα πηδήξω. Ναι. Τώρα λέμε. Θα ξυπνήσω. Θα την πηδήξω τώρα. Κοίταξε, αλλάζα δεδομένα. Και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να παίρνω αεροπλάνα και να κάνω ταξίδια και να λέω από μέσα και να πέσει το αεροπλάνο, εγώ θα σωθώ. Μεγάλωσα, οικογένεια, αχιλλέα. Τώρα ανεβαίνω στο αεροπλάνο, λέω. Εντάξει, οκ, πρέπει να γυρίσω και πίσω. Έχω παιδί. Τι θες το αεροπλάνο τώρα, κάποια χειμωνιάτικα. Και τώρα, σαν σήμερα, έχουμε. Τώρα, κοίτα να δεις πως έκατσε. Έχουμε και το αεροπορικό δυσύγμα της Κοζάνης. Αυτό πιστεύω σε σημάδεψε εσένα, και από τότε άρχισα να φοβάσαι τα αεροπλάνα. Αυτό και το άλλο εκεί στο νησί. Άσε, το νησί με έβαλε. Μα είχα συμμαθητή εγώ, τον Τσουκαλά. Τον είδα εγώ 2 μέρες. Τον Τσουκαλά. Ευχετζόγλου, Τσουκαλά. Ο μπαμπάς του. Ο μπαμπάς του με τον Ευγετζόγλου χτίζανε σπίτια. Ναι. Ο παιδί μοναχοπέδιο. Δεν έχει σημασία, κοιτάζε αυτό. Τον είδα στο Μπουντρούμ, ήταν ένα μαγαζί. Το κλαμπ, το μαγαζί, τον Μπουντρούμ. Ήσυχο παιδί, σοβαρό παιδί. Πήγε εκδρομή εκεί. Λέει πάτε με το αεροπλάνο, λέει πάτε με το πλοίο, με τα αμάξια και τρακάρτε όπου θέλατε και πάτε. Πήγατε, τρακάρτε με τα σύννεφα. Ναι. Λοιπόν, από τότε το πήρε στραβά. Σάβαμε συμμαθητέ, ανεβήκαμε στο. Πήγε μετά με το καράβι, να φανταστώ. Του είχα πει για μετά στα Ινδικά, με βρίζανε. Με το καράβι μα πα. Και αν κουραζόμαστε. Εντάξει, τι να κάνουμε, λοιπόν. Δεν μπορεί να βουλιάξει το καράβι. Το καράβι, άμα βουλιάξει, πλακώνουμε με τον καπετάνιο. Αν είναι πιο δυνατό, θα βουλιάξω εγώ. Θα τον πλακώσω, θα πάρω τη σανίδα. Μπορεί να. Κάποιοι θα σωθούν, εντάξει. Μπορεί να σωθούν. Με το αεροπλάνο κάποιοι σώζονται. Πού να σωθεί. Τι πιάσαμε πριν κουβέντα. Πάμε, Τίνο. Πάμε να πούμε ότι γιορτάζει σήμερα ο Αμφιλόκιος. Έτσι, κάτι πιο ευχάριστο. Πολύ ωραίο. Αμφιλόκιος και Αμφιλόκιο. Και επίση στο σχολείο το λένε Αμφιλόκιο. Θα τρώσει κάτι μπούλινγκ να βγουν στο σχολείο. Λένε Λόχι. Ξυβολόι. Ξέρεις ότι είχα με τον Πουγιουκλή του Άρη, ήμασταν φαντάρι μαζί. Πάμε στην Αθήνα, ήταν κάτι όπλα ξύλινα, είχε μια μη, δεν ήταν αλφατσία, ήταν μη ένα κάπως. Τα μη ένα. Είχε μια ξυβολόι. Μπροστά. Πήγα εγώ την ξυβολόι, την έβγαλα να πούμε, καθάριζα τα νύχια μου, την πετάω την ξυβολόι, την παίρνω μαζί μου στο γήπεδο, κάνω προπόνηση. Πήγες με την ξυβολόι στο γήπεδο. Την ξέχασα την ξυβολόι. Μας κάνει εύκολο κτλ. Αυτά που ξυβολάκι. Δεν ξέρω, λέω Πουγιουκλής, λέω τι πήγα. Τον έβαλε στον αέρα, πάει. Στεγνά το Πουγιουκλή. Κύριε, δεν κοιτάω ψέματα, λέω εγώ. Μα αυτός λέω ότι πήρε την ξυβολόχη, λέω. Την πήρε, πέσανε με την Παναχαϊκή, τα ψοφίμια, λέω και την ξέχασα, λέω. Έφαγε καπάνα Πουγιουκλής. Όχι, ρε, το ξυβολόχη του λέω, άκουσα να τη πει. Μη φωνάζει, λέω στον στρατόπεδο μπροστά. Θα πάω τώρα στο μοναστηράκι, θα το αγοράσω 30 ξυβολόχη. Αλλά έχω λέω το θείο μου το Μίμη, λέω έξω. Το Πελελή. Ο Μίμη, έχει εργοστάσιο του λέω. Με ξυβολόγε. Όχι, με λαμαρίνε και πάει πολλά λεπτά, του πάρω ένα τάλιρο να πούμε. Εσύ τι την είδε την ξυφολόγηρα εγώ μαζί. Την έπαιζε. Θα μου πει εδώ αμαρτύρω το γραφείο. Λοιπόν, τι να παίξαμε, μην παίξουμε με την ξυφολόγια, α πούμε. Πιο φυσιολογικό. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Τερματισμού τη Ατιμορρησία. Ναι, βέβαια. Έτσι. Χρόνια πολλά στου δικαστέ του Έλληνε. Τερματισμού τη Ατιμορρησία. Έχουμε ωραία πραγματάκια. Σαν σήμερα. Ο Michael Tibbetts είναι ο Αμερικανός καρδιοχειρούργος ο οποίος κάνει για πρώτη φορά παράκαψη της στεφανιαίας αρτηρίας στον bypass. Έτσι αυτός, το 1964. Πεκτάρας εκεί. Για πρώτη φορά το 1964 στην Αμερική. Και μετά ο Μπάραν το 1968 έκανε. Ποιος? Ο Μπάραν. Άλλος καρδιολόγος. Έλα ρε φίλε. Νομίζω ότι. Κάτσε τώρα. Τώρα Μπανιώτη ακούει. Ναι. Πέσει κάτω, ξέρω. Εγώ τώρα έτσι πως ακούω πραγματικά νιώθω ότι ένα σεμινάριο τους μαζεύσεις όλους τους γιατρούς εδώ στην πόλη να τους διδάξεις ένα Ραπτοπούλου σεμινάριο. Ελάτε γατάκια να σας τα μάθει όλα ο Ραπτόπουλος. Θέλω για τέτοια. Τώρα με το φωτιάδι. Πάμε εκεί στα ξενοδοχεία τα ωραία αυτά που οι μπουφέδες με μπουέτ πώς θα λένε να μαζέψεις όλους τους γιατρούς και να δίνεις λόγους. Τους γιατρούς άμα δεν τους ταΐσεις δεν πάνε. Τι ταΐζουν οι ιατρικές εταιρείες. Πάνε οι ιατρικοί επισκέπτες στον δρόμο. Ωραία, και εσύ να είσαι ο επίτιμος διδάκτορος. Να πουλήσει το φάρμακο. Ναι. Κατάλαβες. Και εσύ θα είσαι ο επίτιμος διδάκτορος που θα τους διδάξεις κάποια πράγματα που δεν τα μάθαν 15 χρόνια. Που δίδασκαν και μαθαίναν και διάβαζαν από το πρωί στο βράδυ. Έτσι μπαπαπ με τον Μπάρνα τώρα τους έτσι σαν διάβαστος. Τι Μπάρνα, εγώ τον Μπάρνς θυμάμαι. Τον Μπάρνς τη Λίβερπουλ. Μέχρι το Λιβδιάδη κοιτάζει. Τι έγραφε ο Μπάρναρ. Μεταμόσχευση καρδιά. Έλα ρε φίλε, τσικνώσει αυτή τη τέρα. Εκτός από σεξολόγος, πορνολόγος, είσαι και καρδιολόγος, παθολόγος. Θα κάνει καμιά εξέταση. Θα πάω. Θα βλέπω πολλές πίτσες τώρα. Όχι, μην νομίζω. Θα κάνω καμιά αιματολογική μαζί. Θα πάω να κάνω τώρα. Θα κάνω καμιά καροτίδα, μιλήσει κανένα αυτό. Καροτίδα. Αυτά εμβάσματα να τα δούμε. Αυτά μήπως έχουμε. Του παοξίδε του κανίβαλου, δεν μόνο τα κάκα δεν βγάζετε. Ναι, παιδιά. Προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν. Σαν σήμερα είπαμε, έχουμε το αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αεροπορίας που συντρίβεται κοντά στην Κοζάνη. Πότε είναι? Το 1976. Γι' αυτό λέω μήπως ήταν σε επηρέασε λίγο αυτό. Αυτό ήσουν μικρός, ναι. Σαν σήμερα έχουμε την FBI να πιάνει τον Κοσκοτά. Έχουμε το σκάνδαλο Κοσκοτά. Η FBI τον έπιασε. Ναι, έτσι αναφέρω. Συλλαμβάνεται από το FBI. Όχι, το FBI. Στη ΣΥΠΑ για χρέη προς το αμερικανικό δημόσιο. Αυτό θα είχε κατακλέψει κι άλλο. Ναι, αλλά στην Αμερική δεν είναι. Αν ερχόταν ο FBI, δεν τον πιάνανε. Ναι. Είχε δωροδοκίσει εδώ στους δικαστές. Ο Σκοτάς εδώ, ήθελε τα γόρα να παίρνει όλο τότε. Έταρκε, φέρνει μαζί. Τριόλοφο βίλα, θα πει τι είναι αυτό ο δικαστής. Μα πού τα βρήκε τα λεφτά. Το είχε δώσει ο Σκοτάς. Ο Σκοτάς είχε πληρώσει όλο. Τον τζάκωσαν, ναι, τον τζάκωσαν. Άμα δεν ήταν FBI, ακόμα ο Σκοτάς δεν τον Ολυμπιακό θα είχε. Θα είχε πάρει 20 πρωταθλήματα. Ο Κακάτσης θα πήγαινε να τον κάνει κούτσου-κούτσου. Μετά ήταν το Κακάτσι. Με όλες τις προτάσεις να βάζει και έναν Κακάτσι. Ο Κακάτσι, ο Βασιλάκης. Πασόκλου και συνασπισμό σαν σήμερα το 89 φτιάχνουν την οικουμενική κυβέρνηση με τον Ζολότα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι τον παππούλη εκείνο. Ξενοφών. Μπορεί να ήταν και πρόεδρος της ΕΠΑ αυτό. Σαν σήμερα, εκεί ήθελα να πάω καταρχάς, γιορτάζει και γενέθλια ο ένας και μοναδικός φιλαράκι μας ακριβώς. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Σοκούδας, ακριβώς. Το 46 γεννηθείς. Έτσι, σήμερα η γενέθλια γίνεται 70. Κλείνεται 76. Ναι, σαν τον πατέρα μου ακριβώς. Ναι. Ακριβώς σαν τον πατέρα μου. Ίδια ηλικία και πριν λίγες μέρες και ο πατέρα μου. Θα πάει 100 ετών όπου. Να πάει, είναι. Είχε κάτι προβλήματα με τα πόδια, με τα αγκία, τα έβγαλε. Ναι, ναι. Τρίπλεξε τα λοιπά. Πεδαράς. Του. Γιώργα, ρε, χρόνια πολλά. 100 ετών να πάει ο Γιώργος. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι υπέροχος άνθρωπος κατά τα λοιπά. Το έχω ορμήξει. Τι έκανες? Όποιος είχε πει κακό για τον Κούδα. Ξέρω, ναι, από τους αγαπημένους μας. Αγκονιές τέτοια του είχα. Σε καφενείο μέσα κάτι είπε για τον Κούδα ένας εκεί. Τι να πεις εσύ, ο άνθρωπος έχει για τον Ολυμπιακό τότε. Είναι κύριος, άσου, είναι υπέροχος άνθρωπος. Τι να λέμε τώρα. Σε ένα καφενείο στην Όλγα, να πούμε. Πλακώθηκες. Φάσε πλακώθηκα. Μάλιστα. Ναι. Εμένα έρχονται να με πλακώσω για σένα, τι να κάνω τώρα δηλαδή. Ένα πάω στον αναγνωστάκο να αποκρούσει. Αποκρού, αφού ξέρεις. Έχω. Άσχετη, εγώ εδώ από εκεί. Πάνε στη μαμά σου πέφτει ένα κέμμα. Σαν σήμερα ο Γιώχαν Μπότο. Όχι ο Πόντα. Όχι ο Ολυμπιακού Βόλου. Ωραίος γκολτζής. Ωραίος γκολτζής. Τώρα που είπαμε για Μπότο, ο Μπότο έδινε συνεντεύξη και στην Πορτογαλία. Πρώτη φίλη μετά αυτές τις μέρες. Τον είδα εκεί σε κάτι. Πώς άκουσα το Σαββίδι, είπε. Όχι, έλεγε ότι πάνε να φέρει δεκάρι και φόρο. Πώς θα τα κάνει ακόμα. Δεν ξέρω. Τι θα τα κάνει, δεν είναι και δόντια. Πώς δεν είναι, αφού τον βρήκε και δεν είναι. Μια χαρά έπεσε τα δόντια. Τίποτα, ένα λε και μισό. Λοιπόν, σαν σήμερα αυτό ο Πόντε μας ανακαλύπτει πραγματικά ποια είναι η απόσταση μεταξύ των πλανητών. Είναι μεγάλο επίτευγμα γιατί γίνεται το 1826. Ναι. Εμείς εδώ πολεμούσαμε για να. Πειρά και λεπτά από πάσα αυτό. Πολύ πιθανό. Γιατί άμα ταξίδι να πούμε ψάχνει του πλανήτε. Και σαν σήμερα να πούμε ότι πέθανε ο Κλάους Κίνσκι. Μεγάλη μορφή, κινηματογράφου, έτσι, Γερμανός, μεγάλη καλή φιγούρα, κινηματογράφου, το 91. Τον θυμάσαι, πώς ταινίες έχει παίξει. Κακό μούτσο, ναι. Κακό, ναι, παίζει τον κακό συνήθως, έπαιζε, αλλά ήταν πολύ δυνατό. Λοιπόν, Σκυλομούρης, να πούμε. Ήταν Σκυλομούρης, Πατροχομούρης, ή Μπατζή. Ναι, αλλά είχε να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να είσαι ωραίος εσύ πάντως ο κινηματογράφος. Κάποιοι ψάχνουν να έχουν ελαττώματα. Τα λέμε εμείς τώρα που δεν είμαστε πολύ ωραίοι. Μην το λες αυτό τώρα. Γιατί δεν κάνουμε κινηματογράφο. Ο διάσημος πλούσιος είναι εγωιτευτικός. Ναι, σωστό. Ο φτωχός άσχημος είναι κυμπατζής. Ο διάσημος γκέι είναι ιδιαίτερος. Ο φτωχός γκέι είναι παλιό. Τέτοιος. Σωστό. Σωστό, καλά το θέτεις. Ο τρελός, ο διάσημος και ο πλούσιος είναι ιδιαίτερος. Ιδιαίτερος κι αυτός. Ο φτωχός, ο τρελός, Φωτιάδης. Είναι και από την Ορμανδία. Ναι, άμπραβο. Ναι. Εμείς αγαπάμε όλους τους άλλους, με τους Ορμανδία. Σ' αγαπάμε. Και χθες πραγματικά εγώ συγκλονίστηκα στην κηδεία γιατί είδα ηλικίες από 7 μέχρι 87. Πραγματικά έδειξε πόσο αγαπητός ήταν, πόσο καλή ψυχή έβγαζε και το αντιλαμβανόταν ο κόσμος. Πραγματικά σε γέντο. Σε είδα, δύο από την δεν ήμασταν. Λοιπόν. Μάλιστα. Και τα λευκά. Αυτό είπα να μην το διαβάσω αέρα, δεν το διαβάζω. Καλημέρα, Νικόλα μου. Αντένα. Αιμοσφαίρεια, τι λέει. Να κάνουμε εξετάσεις που είσαι γιατρός, ξέρεις για ποιο λόγο. Βέβαια, ψέματα λογικά, αιμοσφαίρεια. Α. Έτσι, απλά. Πάω στον Πανιώτη, θα γράψει. Εγώ θέλω εσένα τώρα, αφού δίνει σεμινάριο. Αν το μεταξύ, ο Πανιώτη μπορεί να μην είναι συμβεβλημένο με εμά. Το ΔΕΑΠ, όπω τη λένε. Να εξετάζετε, λέει, και τα λευκά αιμοσφαίρια. Λέει εδώ πέρα. Τα εξετάζουν. Ναι, όχι. Και τεστοστερόνη εξετάζουν. Ήρθε μια εταιρεία εδώ και λέει, πες ο Κωστή, μια εταιρεία από αυτές, να διαλέξει άλλους 9 από το Μετρόπολης για να δούμε ποιο έχει τη μεγαλύτερη τεστοστερόνη. Ποιοι θα πάρουμε. Εγώ, εσύ, δύο. Ο Βαραγιάννης, τρεις. Άμα πάρουμε τώρα τον Εμμανουηλίδη και τους άλλους μισθούς, θα μας περάσουν. Άσουν. Καλά, εφού είσαι μια ανάσα από τον Ζαγοράκη. Εσύ από τον Ζαγοράκη. Λες να έχω περισσότερο τεστοστερόνη από τον Εμμανουηλίδη. Δεν ξέρω, κάτσε. Εμεί μου πει τώρα, ποιο θα πάρει. Το Ζαΐρι, ποιο θα πάρει. Το Ζαΐρι δεν το βρουν τίποτα. Τι θα το βρουν. Πολυστερίνη θα το βρουν. Πάτη να τη. Ο Πάγκο είναι η τεστοστερόνη του. Κρατάει. Την έκανε τώρα στο Σταγίου. Άρα ποιον άλλο πάρουμε. Τον Μπούζο θα τον πάρουμε. Ο Μπούζο 59 χρονών. Το πέτσε, εσύ φέρε. Άμα κατουρίσει κάθεται θα πάει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Σαρόπουλο. Σαρόπουλο. Ναι. Σαρόπουλο. Πάρουμε, 35. Σαρόπουλο 35 ο χοντρός. 35. 35 με κιλά. Ναι, δεν έχει σημασία. 35 φίλε. 35 σε σούζο το άλογο. Τον παίρνουμε του Σαρόπουλου. Το Στεφανάρα. Σαραντάρι βέβαια. Σαραντάρι. Ποιον άλλο να πάρουμε. Πάρουμε και το Σαράντο. Ο Σαλάντος θα του βρούνε το προστάτη πιο μεγάλο και από τον πύργο του Άιφελ. Από τα αερόσατο που σηκώνει το πούζο, πιο μεγάλο. Αλλά βλέπω στη Δήμου στέλνει. Αλλά το λέει ψυχούλα του φίλε. Το θέμα είναι ότι λέει ψυχούλα μέσα. Η τσουτσούρα του δεν το λέει. Η ψυχούλα μπορεί να θέλει. Άλλο, ποιο θα πάρουμε. Μια δεκάδα λέει να μαζέψει, μια δεκάδα λέει ο Κωστής, να σα μετρήσουμε λέει τι τεστοστερόνε, να δούμε τι. Θέλω να κάνω χωριά. Θα μα περάσει. Ποιο είναι ο 34. Ναι, στα 34, 35. Άλλο που είναι. Θα το ποτίσω λίγο ρούμι. Πάρουμε Βλαχόπουλο. Βλαχόπουλο τον κόβει. Το Βλαχόπουλο. Προεβέτατο, τρώει. Χοντρό κι αυτό. Τρώει. Γενικώ όλοι τρώμε εδώ πέρα. Κάνουμε καθιστική δουλειά ρε. Άμα δεν γυμνάζεσαι λίγο, αμέσω τα βάζει τα. Πάρουμε τον Πετρωτό. Το Πετρωτό λίγο θα έχει. Λίγο κι αυτό. Άρα τον έχει. Αυτό τώρα στην Κολόκο θα μα περνούσε. Γιατί είναι μαύρο. Οι μαύροι έχουν πιο. Αυτά είναι καινούργια ιατρικά έτσι, δεδομένα. Έχω κάνει μελέτη στο. Οι μαύροι. Έχει κάνει δοκτορά. Βέβαια. Πότε θα με τρελάνει ο Παπαδόπουλο. Ο Αντένα λέει για τα μούτρα του και α βάλουν μυαλό να δώσουν τα λεφτά στον κόσμο λέει. Και φυσικά το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονό απαγορεύεται να το έχει κάποιο συνδρομητικό έλεο. Καλά να πάθουν λέει. Ένα μήνυμα τα πολλά. Ο Αντένα έγινε ρόμπα. Όλη η Ελλάδα βρίζει τον Αντένα. Και χάσιμο θα έχουν. Πρέπει τώρα να βάλει σύριαλ μεγάλα ιστορίες. Να κάνει να αράνει τίποτα. Ο Αντένα έγινε ρόμπα. Στην τετράδα τεστοστερόνης προβλέπω Δόκτωρ Ραπ, Ποθητό Κουλ, Μιλφάκια Χαρούλη και η έκπληξη του Μουντιάλ θα είναι ο Γρηγόρης ο Κόκκινος, τον οποίο δεν μου είπες για τον Γρηγόρη. Να τον πάρουμε και αυτόν στο top 10 τεστοστερόνης. Πού το βλέπεις να συγκαταλέγεται. Ο Κόκκινος έχει μεγάλη την πεκροστερότητα. Η πεκροστερότητα. Τι να αυτά σαν τα πρωί ρε φίλε. Θα μας τεινάξει την πεκροστερότητα. Θα μας βάλει τα γυαλιά, θα μας στείλει αδιάβασα. Εντάξει δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι έχει ο Κόκκινος. Ότι αν φοράει προφυλακτικό δεν κάνει κούκου. Πόσα γραμμάρια να το πούμε. Μπορεί να είναι πανοπλία, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Δηλαδή ρε κόκκινε. Πόσα γραμμάρια. Άμα είσαι. Σταμάτα. Δεν το προφυλακτικό. Άμα είσαι πιτσιρίκο 20, 25, 30, 18. Εντάξει, μετά τα 50 μπορεί, δεν ξέρω. Δεν το προφυλακτικό. Βρε και προφυλακτικό να βάλει. Και σεντόρι να βάλει και κουβέντα. Σταμάτα, βρε. Κάτσε, περίμενε. Θα πάω να την συνταγογραφήσω νέα επαναστατική μέθοδο. Κλαίω με την πεκροστερόνη. Σα είπα, θα σα κάνει ένα σεμινάριο Ντίνο. Θα μαζευτείτε όλοι οι απανταχού γιατροί που σπουδάζονται 15 χρόνια γατάκια. Και θα τι ο Ντίνο εδώ. Από το θάνατο εγώ. Ναι. Γιατί με λένε γιατροί, φέρτονα. Είσαι και πρακτικό μέσα. Μα μου λέει τώρα ο. Έχει και πρακτικό πνευμονολόγο. Για Προπόδης. Ναι, Προπόδης. Δεν μ' αρέσει η φωνή του Τάδελη. Το βίγα του δεν μ' αρέσει. Αμέσως, εσύ το πιάνει. Με το ηχόχρωμα. Με είπε ο Προπόδης να πα πάνω σε δει το πνευμόνι. Με τα ραδιοκύματα, τα πιάνει όλα. Γιατί έπιασε με. Το βίγα σου δεν είναι καλό. Τον άκουσα αυτό χρόνια να πούμε. Τι μάλιστα. Κάτσε τώρα προσπαθώ να μάθω τεχνική σου. Τώρα ακούω τον κόκκινο. Αλλά άλλα λε. Όλου τι προάλλε που άκουσα λέει πότε θα φύγει, πότε θα φύγει. Εγώ ένα ξέρω για σένα είπε. Ναι. Πρώτα λέει θα φύγουμε εμεί, μετά εσύ τι είπε. Ο κόκκινο το Κόρτομπα. Χαλάει το ένα, χαλάει το άλλο. Αλλά παραμένει εκεί. Σταθερή αξία. Ναι. Σταθερή αξία. Λοιπόν, με βρήκαν ένα ανταλλακτικό απεσμεζάζ από την Αθήνα, πάω το βάλω. Να το βάλει, βέβαια να το βάλει. Έχουμε την Θεοδόρα Τζεβέροβιτς. Τζεβέροβιτς. Η Θεοδώρα είναι όλα τα λεφτά, έλα μέσα Θεοδώρα. Είναι εθνική Σερβία όπως κατάλαβες. Έτσι, σας υποδέχεται στο hall της εκπομπής, από κάτω σχόλια. Αν πάρει την κόμμενα και κοιμηθείς Μαρτίνα, και ναι, σβήσεις το φως και ξυπνήσεις από καμία πανεκδρόμηση. Καλά, γιατί να έχω πανεκδρόμηση. Την αγριαμένη. Είναι, ναι, δεν σ' αρέσει. Πολλά λοιπόν θυμίσεις και απετάχνουν την ώρα. Θεοδώρα, εδώ είναι καϊνάρι τώρα. Δεν σ' αρέσει, άμα δεν δεις λίγο φαντόση. Μια χαρά είναι Θεοδώρα. Θεοδωρούλα, εμείς σε στηρίζουμε. Μπαίνετε από κάτω στο Facebook, στέλνετε καλημεράρες, σχόλια. Έχουμε πάρα πολύ ψωμί σήμερα. Ψωμί, έχουμε μουντιαλικά τα νέα, θα τα πούμε. Τα πέταξε γκολ ο άλλος με το κεφάλι. Πρώτη φορά τον βλέπω. Τον Εμπάπε. Ναι, έβαλε γκολ και αυτός με το κεφάλι. Σωστά. Θα πάμε να δούμε τι έγινε χθες, γιατί έγινε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών. Το στήσανε. Έλα, ρε, να το στήσανε. Διάλειμμα κινδυνεύουν να αποκλειστούν. Το μεταξύ, ξέρεις, δευτερόλεπτα. Ναι. Μόλις το κάνει αυτό. Ναι, ναι, γιατί μας διώχουνε. Λέω σε 5 λεπτά μέσα θα μας φρίξουν τα μέσα οι παοξίδες. Ο του Λουτσέσκου υπέξε και τα λοιπά. Ο Πατριωτόρος στο SDNA, ναι, άκουγε φαίνεται Ραπτόπουλο, κάτσε να πετάξω από εδώ. Και ο Πετροτός δεν το κάνει το θέμα. Να πουλήσετε τίποτα ΠΑΟΚ έτσι. Πάντως στον ΠΑΟΚ μιλούν για να μείνει ο κόσμος, ναι, για τις μεταγραφές τις δύο, οι οποίες σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που έρχονται είναι κλεισμένες. Για μας τις πείτε. Θα δούμε. Λοιπόν, τώρα. Σας άφησε το δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι στο Viber, αφού τα πάμε. Λοιπόν, η Black Friday ήρθε, φίλες και φίλοι, στη Win και εδώ θα βρείτε τις καλύτερες προσφορές. Δείτε λοιπόν όλα τα προϊόντα τεχνολογίας, smartphones, accessories, wearables και smartphone στο Win Digital Magazine και κάνε δικά σου όλα αυτά παραπάνω που αναφέραμε σε σούπερ τιμές. Μάθατε περισσότερα στο win.gr ή σε ένα κατάστημα Win, φίλες και φίλοι. Και έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα συζητάμε, τα λέμε, ότι η τηλεόραση είναι για να την απολαμβάνουμε. Και αν θέλετε να βλέπετε αθλητικά εσείς, αλλά τα παιδιά να μπορούν να δουν Spider-Man, στη Νέον θα τα βλέπετε όλα από οποιαδήποτε συσκευή και με ασύλληπτες ταχύτητες. Fiber, παρακαλώ. Δέστα και εσύ όλα στη Νέον από 31 ευρώ το μήνα και δωρεάν για 3 μηνάκια. Έτσι. Έον λοιπόν από την Nova. Να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε στο nova.gr. Κομψό θα είναι το διαφημιστικό και επιστρέφουμε με παντιλίκια για να πάμε λίγο να δούμε στα μουντιαλικά μαντάτα, τα χθες και τα σημερινά, και βεβαίως θα πάμε λίγο και στα μεταγραφικά, γιατί υπάρχει λευκός καπνός και στον ΠΑΟΚ μετά τον Άρη. Γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, τι εστί Ian's Bar. Είναι καιρός να το μάθετε, γιατί πρόκειται να αλλάξει τη νυχτερινή σας διασκέδαση. Το Ian's Bar είναι η πιο χαλαρή γωνιά του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είναι ένα lounge bar όπου μπορείς να αισθάνεσαι άνετα, να πίνεις την ποτάρα σου. Αν θες και δεύτερο, στο κενά του Ian's Bar, γιατί είναι ένα bar large σε όλα του, στα events, στις μουσικές, στην ατμόσφαιρα, στη φιλοξενία. Ian's Lunch Bar λοιπόν ήρθε να δώσει αυτό το κάτι διαφορετικό, αυτό το κάτι παραπάνω που χρειαζόταν η νυχτερινή διασκέδαση της πόλης μας. 44 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε, Ραπ και Κούλ εδώ θα ξεδιπλωθούν μέχρι και τις 10. Ο φίλος Μοσοβαγκύρης, ο Γιώκας, μνημονεύει τον Παντελή, το φιλαράκι. Είχε γενέθλια, το είδα στο Facebook. Ναι. Ήταν φίλος του ο Γιώκας. Ήταν φιλαράκι, εντάξει, φίλος με πολλούς κάτω εκεί. Όχι, με αυτόν είχε καλές σχέσεις. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια. Αυτός ήταν το μεγαλύτερο μουσικό ταλέντο που έβγαινε ever. Κοίταξε, αυτό τώρα... Πέθανε ο άνθρωπος και για 2-3 χρόνια έβγαινε καινούργια τραγούδια. Είχε μεγάλο κέρδος στην κοινωνία, να σου πω κάτι. Ναι. Ποτά, τσιγάρα, οδήγηση. Εντάξει, φίλε, κοίταξε. Άμα είσαι σε νεαρή ηλικία, είσαι στα τουζένια σου. Άμα τα πάρεις τα λεφτά στη μικρή ηλικία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πει ο κύκλος σου. Τα τρως. Άστα αυτά, τα τρως, δεν πειράζει. Τα τρως. Τα μάξια τα γρήγορα, ρε Νίκο. Θα τα πάρεις. Άμα έχεις λεφτά, δεν θα πάρεις και το γρήγορο τα μάξια. Θα τα φάνε, εντάξει. Το αμάξι το γρήγορο στα 23 είναι εδώ, εγώ που είμαι γέρος. Πότε θα το πάρεις όμως, ρε φίλε, στα 63 το αμάξι το γρήγορο. Στα 23 θα το πάρεις. Άκουδο. Στα 23 θα το πάρεις. Εκεί θα το πάρεις. Άμα τα έχεις. Τώρα εγώ που παίρνω κανένα αμάξι γρήγορο και πηγαίνω, το διαλύω, το πατάω. Άμα είδες. Μουστάρω. Πατάζεσαι τώρα στα 23 να το είχα. Το δικαιολογώ. Αυτό σε δικαιολογώ. Εκεί είναι το θέμα. Είναι η τρέλα, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Είναι την πόρση, άμα την πάρεις και άπειρα χέρια. Δεν θα χαϊδεύσεις το κάτσι, άμα έχεις τέτοιο αυτοκίνητο. Δεν το χαϊδεύουμε άλλα να κάνουμε. Μικρότερων κυβικών να πούμε. Λοιπόν, κάτω από τη Θοδώρα έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Άσε με τη Θοδώρα να κάνει τη μανούλα σου. Πολιτή μου να πούμε. Είσαι και υδροχόη και δύο. Πηγαίναμε και πίναμε καφέ στο. Το λέγανε εκείνο. Ένα μαγαζί που μαζευόταν οι γέροι. Κάθε εβδομάδα έρχονταν το ασθενοφόρο που μάζευε και ένα. φλόκα, πώς, όχι φλόκα, Θεόδο, όχι. Πώς το λέγανε, ρε. Δεν θυμάμαι. Στο κέντρο της πόλης ένα. Είχε κανένα δύο-τρία συμπόλ, δεν ήταν ένα. Πηγαίναμε, πίναμε καφέ. Πώς το λέγανε. Ακουγόταν η σιρήνα Ιου, λιποθυμούσε και ένας γέροντας. Θα την πάρω στο διάλειμμα, τη ρωτήσω πώς λεγόταν. Ποια είναι διάσημο, ήταν, δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι, ήταν αλυσίδα. Καλησπέρα, ελπίζω η Σαουδική Αραβία να κάνει δύο ήττες στα επόμενα μάτς. Αυτές οι χώρες να φεύγουν από το προσκήνιο, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Όχι, θα σου πω γιατί. Ναι. Λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι αιμονικός, να πούμε, κουτάκια. Ναι. Βγάλει τα κουτάκια από το μυαλό σου, Γιώργο. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί έπαιξε μπαλάρα ρε, η Σαουδική Αραβία. Πώς? Έπαιξε μπαλάρα η Σαουδική Αραβία. Σαουδική. Αουού, δεν μη βάζει αουού πολλά. Σαου. Σαουδική. Μετά μην ξανά. Μπαλάρα έπαιξε. Μπαλάρα. Του διέλυσε. Και άμυνα τα πολλά, κολάρες βάλανε. Τι θες δηλαδή να κάνουν. Δηλαδή τι. Έπαιξε καλύτερη μπάλα η Αργεντινή. Για να πει, σκότωσε το ποδόσφαιρο η Σαουδική Αραβία. Ο προπονητής της Αργεντινής λέει τον γκολ στο βάρ, έπρεπε να μετρήσει και ολοκληρώνει. Έλα, ρε φλόρε, πέφτωνα τώρα με του Σαουδάραβε. Με σκαλώνει τώρα. Εγώ το χάρηκα αυτό. Φλόρε, τα τρεξίματα καταρχήν τα περισσότερα. Ναι. Είδα εγώ 20 λεπτά εγώ από εδώ. Άλλες εκπλήξεις που θυμάσαι από Μουντιάλ. Κοίταξε, η μία είναι σίγουρα πάλι με την Αργεντινή. Η μεγαλύτερη έκπληξη που έγινε σε τελικό. Ουγγαρία-Γερμανία. Καλά, τότε ρε φίλε το 50 πότε μου λέει. Το 94. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών. Μετά από εκεί ψάχνει. Χάσαν οι Ούγγροι. Οι οποίοι ήταν. Καλά, Γερμανοί τότε. Στα κλάσσα ανώτερη ήταν. Εντάξει. Τότε ανέβαινε, πήγαινε ανέβη η Γερμανία με τα Volkswagen και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ακόμα μια μεγάλη έκπληξη έτσι όπως τη θυμάμαι καλά είναι σίγουρα Αργεντινή Καμερούν στην Ιταλία. Ναι. Επίσης και τότε το Καμερούν ακόμα δεν είχε εμφανιστεί με τον Ρωσέμιλα. Όταν βλέπεις πολλούς μαύρους να παίζουν, μυαλό πολλοί μπορεί να μην έχουν, αλλά έχουν ταχύτητα, ένταση, pressing. Και αν του γίνει το ματσάκι δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί να κάνουν 20 τελειώματα. Άλλη μια έκπληξη που μου έρχεται σίγουρα είναι στην Κορέα. Το Γαλλία-Σενεγάλη στην πρεμιέρα που η Σενεγάλη κερδίζει τη Γαλλία 1-0. Πάλι με τρεξίματα τρομερά. Τρεξίματα. Μα όμως, εδώ θέλω να πω δύο κουβέντες και θέλω την γνώμη σου. Ναι, βέβαια, δεν τα πήραν αυτά τα μάτς όπως ο Σούλης με κλοπή. Οι άλλοι δημιουργήσανε. Κάνανε pressing στο χώρο του κέντρου. Φύγανε 5 άτομα στην επίθεση. Δεν είναι ότι βγάλαμε 2 στην κόντρα και έγινε. Βγάλανε βολίδα, χάναν την μπάλα, γυρίζανε βολίδα. Όχι, είδαμε το Κατάρι. Είδαμε το Κατάρι, είδαμε και τη Σαουδική Αραβία. Τι σχέση έχουν οι δύο ομάδες. Λοιπόν, τι σχέση μπορεί να έχουν δύο ομάδες. Εκεί μπαίνει στην εξίσωση ο Λουτσέσκου. Πάρτε τον Παπασεοδόρου, πείτε ένα καφέ και με το SDNA. Κάντε ένα στιγμό. Μνημονίστε τον Λουτσέσκου. Μόλις έγινε, το είπα εγώ το μεσημέρι. Δεν παγάσε, δεν παγάσε. Εντάξει, δυο-τρει ελέγχου το κάνατε. Αφού είναι. Θέλετε να πουλήσει. Καλά κάνετε. Καλά, είναι και τίποτα. Σοβαρά και. Παίζει, καλά κάνει. Πόσα χρόνια έχει που λείπει από τη Σαουδική Αραβία ο Σαού. Ναι. Ο Σαουά. Πόσα έχει. Τρία χρόνια. Πήγε από το Champions League εκεί και έφυγε. Δηλαδή 3 χρόνια δουλεύουν τώρα πνευματικά με τον Λουτσέσκου. Να μας τρελάνε ρε Παοξίδες. Εντάξει, πουλήστε τίποτα άλλο να πούμε. Ο Πασαραϊκός πήρε το Δερμιτζάκι, να το ξαναπούμε. Δεν πήρε το χάπο. Πώς σου έρθει ένα χθες το χάπο. Έπαιζε και το όνομα. Μου ήρθαν μηνύματα χθες αμέσως από τις Σέρρες. Το έπαιζε. Το έπαιζε το όνομα της θείας Μαρίτσας. Το έπαιζε. Ραπ, η τεστοστερόνη είναι στο πικ στις 7 με 10. Καλύτερη προπόνηση εκείνη την ώρα. Για το πρωί λέει. Όχι, το βράδυ. 7 με 10. Έκανα εχθές εγώ. Έκανα 2. Πήγα, τράβηξα διάδρομο μόνο εδώ στο γυμναστήριο και μετά έκανα ένα γνωστάκο. 2 προπονήσεις. Εδώ μας λέει φιλιά ένας γιατρός, εδώ ελάτε να σας κάνω εξετάσεις και εσάς. Ναι, εδώ πέρα έχουμε τα τυχερά. Κοίτα φίλε, άμα μπορείς να μας κάνεις από καροτίδα μέχρι τα πουλιά μας. Όλα, από πάνω μέχρι κάτω. Εγκέφαλο, τα πάντα. Εγκέφαλο είναι άλλη. Πρέπει να κάνεις κάτι υπερβολικό. Δεν ξέρω τώρα εγώ αν μπορώ να το κάνω γιατί έχω κλειστοφοβία. Μπορεί να θέλω. Αν θες να πας και στο κλειστό που σε κλείνει. Ναι, το κεφάλι να σε κάνουμε, λες και ένα ανέβρισμα και εκεί. Και εκεί τα φοβάσαι αυτά, τα φοβάσαι. Πέδρο Μέντες, Βέβαια. Γελάς. Εκεί που τρως πεθαίνεις, τι λέει. Μη. Λοιπόν. Τα έκανα εγώ από πάνω μέχρι το μόνο το κεφάλι δεν είναι. Πάνω το κάτσε το κεφάλι. Τώρα θα πάω την άλλη, τον άλλο μία βολίδα θα πάω. Χθες η Γαλλία έπαθε Αγγλία. Εντάξει, η Αγγλία, παιδιά, τέτοια μεγάλη έκπληξη. Εγώ δεν θυμάμαι να χάνει από Σαουδικές Αραβίες πάντως. Σε Μουντιάλ, γιατί τη μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών. Τώρα βλέπω την Αγγλία σιγά-σιγά. Τώρα γυρνάμε στα νερά μας. Σας λέω, οι άλλοι έχουν ένταση, έχουν ρυθμό. Είναι στο πικ του, παιδί μου. Είναι σαν να σε έχει φτιάξει το μωρό και τώρα λες Αγγλία, ορμάμε. Κάπως έτσι είναι οι Άγγλοι τώρα. Ναι. Παίξανε 10 παιχνίδια στην Αγγλία, ανέβασαν απόδοση και τώρα πάνε στο Μουντιάλ. Ναι. Άντε να τους δούμε. Βέβαια. Έχω πέσει στο μετρό του Μονάκο και κλαίω μόνος μου με την πεκροστερώνη. Θέλω εκπομπή 3 ώρες με ραπ κουλ και κόκκινο για συζήτηση πάνω στην πεκροστερώνη. Μουντιάλ και καλή μουσική λέει και χωρίς διαφημίσεις. Θα πάμε για ένα βράδυ να πιούμε. Πάμε. Οι 3 μας. Πάμε. Ποιο και με τον Γρηγόρη. Εγώ εσύ ο Γρηγόρης θα τα φτιάξουμε κάποια στιγμή. Εγώ εσύ ο Γρηγόρης. Ναι. Στεφανάρα, 4 θα έχει ρεπό από το. Γιατρό θέλω οπωσδήποτε. Γιατρό Παγιώτη και θα δούμε στο ράβο το βράδυ. Ναι. Όταν ο Βρανά έχει ρεπό. Ναι, θα δούμε ένα 12. Θα με πει ο Βρανά πότε έχω ρεπό. Ναι. Να μπούμε μέσα εδώ και τη Πόπη. Θέλω τη γνώμη του σεξολόγου, πορνολόγου, διατροφολόγου ραπ. Πέρασα τώρα, ξέρεις, το πέρασε τώρα. Για την κοπέλα που είναι στρογγυλοπρόσωπη, αλλά και τις μακρομούρες. Οι μακρομούρες κάνουν καλό σεξ. Μάλιστα. Από πείρα σας. Εκπείρα. Δηλαδή έχει περάσει μακρομούρα και μακρομούρα. Στρογγυλοπρόσωπη. Τι κάνουν αυτές? Καδάκια θέλει μόνο. Αγούτσου γούτσου. Όμως αυτές αναλύσεις, ναι. Η στρογγυλοπρόσωπη. Για πες να μάθει λίγο λαός. Κάνει με το στόμα ωραία πράγματα. Έλα ρε σκύλε. Μη. Στρογγυλοπρόσωπες, ε. Και άλλες μακρομούρες. Μακρομούρες σε πιάνουν. Πάντα, σε δέρνουν. Εδώ παιδιά, δείτε, πάρτε αλυσίδες. Πάρτε κενό. Όχι, αυτό είναι αλλού. Είσαι σε άλλο. Πάρτε μαστίγια. Δηλαδή. Dimension X. Πας στο φεγγάρι, γυρνάς και λες τι έκανα, τι είπα. Μακρομούρο. Ακούστε εδώ να μαθαίνετε γατάκια. Άιντε να πούμε. Στρογγυλοπρόσωποι, άμα θες. Ναι. Με το στόμα να σου κάνει ωραία πράγματα. Τετραγωνοπρόσωποι. Τετραγωνοπρόσωποι στο Κιλκής και για το χωράφι. Μαζεύει ελιές. Καταλάβες, το λάδι, το χωράφι. Περιμένατε να το πάρει ο Μέση, βρεσαπάκια. Αυτό δεν το πήρε στα 25 του Παπασταρά. Ποιο παίκτη τον έκανε κριτική? Σαν συγκαμμένο λέει πάει. Ο Μέση τουλάχιστον δεν λέει έψαχνε δικαιολογίες όπως ο προπονητής. Λέει αναλαμβάνουμε την ευθύνη εγώ. Πάμε να κάνουμε 2-2 νίκες για να προχωρήσουμε. Έτσι κάνουν οι ηγέτες. Όχι κλάψα σαν το σκαλόνι. Το βάρε ίσως μας έφαγε ένα γκολ. Έτσι. Έγινε Λουτσέσκο σκαλώνει. Ναι, αυτά δεν μ' αρέσουν. Να κλαίει σαν το παιδάκι. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Κλαίει σαν το γλυφιτζούρι. Αλλά το είχα αφήσει εγώ έξω στο προαύλιο. Ναι. Το πήρα. Δεν το πάρουν το γλυφιτζούρι. Άμα τα αφήσει στο προαύλιο να μπουν. Λοιπόν, χθες. Αργεντινή, Σαουδική Αραβία, το ξαναλέμε, ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών. Για να στείλετε μήνυμα να φύγει η Σαουδική Αραβία. Αυτά θέλουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, πέρα από το στοίχημα. Πούλησε τρέλα. Δηλαδή στο 1-2, στο 1 και στο 2-1. Μπαίνει μπροστά, δεν κάθεται σαν την κότα. Αμύρθηκε σωστά. Μια χαρά, είχε και 10 λεπτά. Και 10 λεπτά επιπλέον καθυστερήσεις. Αμύρθηκε, αλλά έβγαινε στον χώρο. Μόνο τελευταία 6-7 λεπτά την είδα. Συμμαζεύτηκε. Ο Βασιλιάς σήμερα. Στην ρεπό. Επίσημη αργία, 23 του Νοέμβρη δεν θα δουλεύετε. Ωραίος. 23 Νοέμβρη. 23. Σήμερα θα είναι χύμα σου. Κύμα θα πανηγυρίζουν. Είναι σε άλλη διάσταση. Περπατάνε, χαμένοι στους δρόμους. Δεν θα είναι. Εδώ εσείς πανηγυρίζετε που ήταν η Ελλάδα. Ναι, αλλά εμείς όταν πήραμε το Euro. Θα κάνετε κανένα γύρο στην Αγία Βαρβάρα. Χτυπήσετε τις καμπάνες. Ναι, 4 του Ιούλη πότε το είχαμε πάρει. Δεν είναι. Έπρεπε να είναι επίσημη αργία. Πήραμε το Euro. Δεν θα ξαναγίνει αυτό ποτέ. Έχετε πολλές αργίες. Να βάλουμε κι άλλη μία. Να κολλάει και Παρασκευή που σου κού. Να φεύγουμε ένα τριμεράκι εκεί καλοκαιριάτικο. Αλλά να τα μα. Λοιπόν, Δανία την Ισία χθε 0-0. Μεξικό-Πολωνία 0-0. Από τα χειρότερα παιχνίδια ήταν τα Δανία-Τινησία. Ναι, γιατί το Μεξικό-Πολωνία που το βλέπα εδώ και που κάναμε περιγραφή με τον Σαρόπουλο το απόγευμα. 0-0. Ναι, αλλά ήταν καλό μάτς. Ναι. Και πέναντι, είχαμε ευκαιρίες, είχαμε ένταση, είχε πάνω κάτω καλό. Ωραία η Γαλλία, μ' άρεσε χθες. Και πάμε να τελειώσουμε τα χθεσινά γιατί. Και τη Γαλλία χθες που την είδα, τη βάζω στα φαβορί. Ναι, ήταν καλή η Γαλλία, μπροστά η Γαλλία, μη σου πω. Ναι. Είναι, αν όχι καλύτερα, από τις καλύτερες 2-3 ομάδες. Και σκέψου. Επιθετικά, μόνο τις τετράδες μπροστά να δεις κάτι. Ναι. Τρομερή. Και σκέψου κάτι πολύ σημαντικό. Ότι η Γαλλία δεν έχει τον πρώτο της επιθετικό, τον Μπεζεμά. Ναι. Δεν έχει τον καλύτερο κόφτη της, τον Κατέ. Έτσι μιλάμε τώρα για κομβικές απουσίες. Αλλά παρά τα αυτά μπροστά, εντάξει, με Ζιρού, ο οποίος έπιασε χθες, να το πούμε αυτό, με τα 2 γκολ που βάλε, έπιασε στην κορυφή τον πρώτο σκορ της Εθνικής Γαλλίας, τον Τιαρί Αρή. Ναι, άλλος παιχταράς αυτός. Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά πες την τετράδα να την ακούσουνε. Γκρισμάν, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ζιρού. Δεν αυτοί εδώ τώρα. 50 γκολ και 4. Και ξέρεις τι άλλο έχουν από πίσω. Τώρα ποιος κόβει. Έχουνε Κομάν, έχουνε τη Ραμ, έχουνε ποιος κόβει. Έχει τον δικό στον Τσαμενί, έχει τον Ραμπιό, έχει τον Καμαβιγκά της Ρεάλ. Έχει παίχτες. Έχει να κόβει. Έχει Βερετού, έχει πίσω συνάμυνα, έχει πολύ Σαλιμπά συνάμυνα. Τους βλέπεις για να το παίρνουν. Τους βλέπω να προχωράνε πολύ. Δεν μου λες αν παίξουν Γαλλία-Αγγλία, ποιους βλέπεις? Σε νοκάουτ. Αγγλία-Γαλλία έδωσε ο Αχιλλέας προχθές εδώ τελικό και κακώς δεν το έβαλα. Αγγλία-Γαλλία έδωσε τελικό. Αυτό ο μικρομέγαλος ο δικός σου. Ναι, είναι μικρομέγαλος. 2 χρόνια. Είναι μικρομέγαλος, ναι. Το ψάχνουμε. Θα μας παίρνει μαζί, δεν πειράζει. Εγώ πάρει και τον παπά. Για το ραπ, πάρει και το ραπ, τι θα κάνει. Θα κάνεις άλλο με τον Αχιλλέα. Ναι, φυσικά. Μεγαλώνοντας. Λοιπόν, που είσαι, με τον Αχιλλέα έξω. Λοιπόν, σ' άρεσε η Γαλλία. Πάρει και το σκύλο που είναι παγίδα. Λορέν, μεγάλη παγίδα η Λορέν. Αγάπη μου να πει. Ναι, Λορέν είναι κουτσουκούτσα. Αχ, τι ωραίο σκυλάκι, ταρκουδάκι. Να το χαϊδέψω λίγο. Είναι ωραίο το σκυλάκι, το αγαπάμε. Με το χαϊδεύει τη μύτη. Τόσο. Οι κοπέλες έξω. Ναι. Κιάνς κουβέντα, εσύ αβέρτα τώρα. Εμάς λες μοιράζουμε κάρτες με τον γιατρό, μας έχεις κάνει ρετίκολο. Κούκλα είναι καημένη. Ναι, κουκλίτσα. Προβατάκι. Προβάτα. Δεν μιλάει, δεν λαλάει. Σάρεσαν οι Γάλλοι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εντάξει, με τους Αυστραλούς δεν παίζαν. Το αμυντικό του κομμάτι βέβαια. Θέλω να του δώσει ένα μάτς πιο ζώρικο. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Τι παίζαμε με του Αυστραλού, οι οποίοι δεν έχουν την καλή του τη φουρνιά. Δεν είναι Αυστραλοί του Βίντουκα και του Χαρικιουέλ. Όχι. Είναι ατάλλατοι, είναι, τρέχουν πολύ, μαρκάρουν σκυλιά του πολέμου, αλλά μπάλα δεν πει πολύ. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθε, Τίνο μου. Αυτά έγιναν χθε. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε και σήμερα για να ξεδιπλωθούμε και με τα δικά μας. Ο Πούζος τι έχει, άρρωστος είναι. Ο Πούζος, το είπε ο άνθρωπος και στον αέρα, έχει COVID. Καλά, πριν 2 μήνες είχε COVID. Όχι πριν 2 μήνες, το Μάιο είχε νομίζω ξανά. Το Μάιο. Εντάξει, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, ναι, 6 μήνες. Δεν ξανακολλάμε. Ξέρεις γιατί. Για πε. Το Τιτάν. Α, εκεί στο Ρεόκαστρο, Στο Ρεόκαστρο. Βγάζει κοβιτήλα το Τιτάν, τι βγάζει δηλαδή. Να με πει, βέβαια, αυτά θέλω. Χάρισε μου μια βίλα στο Ρεόκαστρο, θα στη δώσω πίσω. Όχι, εγώ θα την πάρω την πουλήσω. Τίποτα, γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου. Φυσικαρίζω, πάτσε και πολλά τίποτα. Νίκιασέ την. Δεν το θες καθόλου το ασχημό. Με πιάνει θλίψη μόλις πάω. Τι ρε, είναι φύση, είναι εκεί, εντάξει, δάσος, είναι ησυχία, ηρεμία. Πάνε και στο τριάδι, θα ματιτεί. Καλύτερα είναι το στο τριάδι, ήσυχα, γίνει σαν να χωριώσουν. Τι διαφορά έχει. Πραγματικά μου κάνει, εγώ δεν είχα πάει ποτέ στο τριάδι. Τι διαφορά έχει δηλαδή το Ρεόκαστρο με το τριάδι. Και τι, από το κέντρο της πόλης 1/4 στο τριάδι. Αυτό ήθελα να πω. Τι μας λες, σε 10 λεπτά 15 το κέντρο της πόλης στο τριάδι. Δεν μ' αρέσει καθόλου το Ρεόκαστρο γενικά από παλιά. Γιατί κάτι έγινε και τώρα ψάχνω να βρω την πηγή του κακού, την ίδια ψάχνω να βρω. Τι σε πείραξε εκεί, τι έγινε στο Ρεόκαστρο, κάτι έγινε παλιά. Κάτι έγινε, έλα με κοιτάς. Έβγες κάνα φλόκο από κάνα κομμενάκι, σε έστειλε. Τα βρίσκω, παιδιά, να ξέρετε. Ό,τι κράτζει έχει ένα background, έχει ένα υπόβαθρο από πίσω. Κάτι έγινε, να το ξέρεις, σας το λέω. Εγώ τα ψάχνω αυτά τώρα, τα ψυχολογικά. Λοιπόν, Μαρόκο-Κροατία 12 η ώρα σήμερα. Μαρόκο-Κροατία θα δώσουμε τώρα στο tip-top. Θα κάνουμε κανένα βιντεούλι. Αφού δεν είναι πιασέ τίποτα. Κάτι έγινε στο ανέβασμα χθες. Ποιο ανέβασμα. Έκανα χθες ένα αυτό για τους γιατρούς. 100.000 έπιασα σε 4 ώρες. Συμφωνώ πολύ με τον Παναγιώτη. Τι είπε? Ότι ο Ζηρού είναι πάρα πολύ υποτιμημένος ποδοσφαιριστής. Τι τελειώματα, τι τοποθέτηση. Πολύ υποτιμημένος. Μιλάμε τώρα για Σέντερφορ. Έχει δίκιο το παλιγάρι. Και είναι πρώτος σκορ στην Εθνική Γαλλία. Άμα βάλει όλα ένα, θα είναι ο μόνος πρώτος. Ορίστε. Τι ζητάμε τώρα. Ολυμπιακέ Ζηρού. Εδώ έκανε γκολ Εμπαπέ με το κεφάλι. Ναι, το έκανε. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα. Για να τελειώνουμε τα μουντιαλικά. Μαρόκο, Κροατία. Βάλε λίγο χάγια-χάγια από κάτω, να πούμε λίγο σε mood. Θα δούμε σε λίγο τι και πώς. Θα το δεις το μάτς αυτό 12 η ώρα. Μαρόκο, Κροατία. Έχω καφέ με τον Κουκουλιά. Κουκού. Ναι. Τι ώρα θα πάτε? 11. Πάω 2 χορηγούς. Ναι, εντάξει, ωραία. Δεν ξέρω να πάω τα μάξι. 3 η ώρα εδώ με Γκρεγουάρ κόκκινο, απευθεία σύνδεση με το Κατάρ. Εδώ θα το ακούμε και θα το μεταφέρει. Γερμανία-Ιαπωνία. Ωραίο. Καλό είναι γιατί δεν ξέρουμε τα πάντσερ πώς θα εμφανιστούν. Κοίταξε, η Ιαπωνία θέλω να μου πει το μέσο όρο ύψος των παιχτών. Για να σου πω, δεν είναι τόσο κοντή. Να σου πω κάτι. Γκολ με το κεφάλι παίξει αυτό το μάτς, άσε μέσα. Οι Γερμανοί. Να βάλουν γκολ. Γκολ με το κεφάλι. Ναι. Γκολ στον αέρα. Τι οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες καράτε, ουζιουζίτσου, ιστορία. Όχι, ρε, εσύ, γιατί του αδικεί οι Ιάπωνες. Καμάντα έχω σήμερα. Έχω καμάντα. Τι καμάντα. Δεν είναι τόσο κοντή. Μην νομίζει. Έχει ο καθένα. Α, σου πω, ας πούμε το ένα. Τι μπόι έχουν οι ζουμπάδες αυτοί. 1,77 ο Εξτρέμ. Ο Εξτρέμ. Ποιον δεν θέλω, πάω στο Εξτρέμ. Όλα τα μπόγια θέλω. Παγώθηκες. Όλα τα μπόγια. Λοιπόν, τερματοφύλακας της Ιαπωνίας. Ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας 1,97. Είναι ψηλό. Θα τον έκανε η μάνα του με κάνανε Ευρωπαίοι. Ο Σμιτ. 1,97. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στόπερ. Ο Ιτακούρα. Αυτό που είναι στην Gladbach παίζει. Ο Ιτακούρα είναι 1,89. Άλλον τον διπλανό τον στόπερ θες τώρα. Τον Ήτο. Που παίζει Στουτγκάρδη αυτός. 1,89. Δεν είναι κοντήρες σε λέω. Τους άλλους παίζουν. Εσύ ποιους άλλους παίζουν. Ωραία, τι θες να σου πω. Ωραία, πάμε στα χαφ. Πάμε στο Μιγιάσου, την παιχτάρα της Arsenal. Δεξίμπακ, 1,89. Μπασταρδεύτηκαν οι λαοί. Άσαρη ψηλή είναι, δεν είναι κοντή. Τι εσύ έμεινες σε δεκαετία 80-90 που και εμείς κοντοί ήμασταν στην Ελλάδα. Δεν ανέβηκε ο μεσόρος. Ανέβηκαν, άσο. Ψηλή ομάδα είναι η Ιαπωνία. Δεν φάει. Η Ιάπωνα ψηλό βρήκε. Έχει πολλούς. 1,88-1,89 είναι όλη η άμυνα τους. 1,95. Μπασταρδεμένοι θα είναι. Καλά, ναι. Δεν μπορεί να είναι Ιάπωνας με Ιάπωνα ψηλός. Τι να σε μπορεί να είναι πόντια με πόντιος όμορφο από το παιδί. Δεν γίνεται. Καμιά φορά βγαίνει. Μπασταρδεμένα θα είναι. Ο Κούμπο που είναι εξτρέμ είναι λίγο κοντούλης 1,74, αλλά όλοι οι εξτρέμ είναι κοντά. Ναι, αλλά εγώ ο άλλος ο Σώμα επίσης ο εξτρέμ είναι λίγο κοντούλης. Αλλά όλοι οι άλλοι που είναι. Αυτός είναι πολύ κοντό. Αυτός είναι σαν και εμένα. 66 είναι αυτός. Ναι. Εντάξει, έχει και τέτοιους. Ο άξονας του. Ο χορ πόσο είναι. Ο φόρος σου είπαν ψηλός. Είναι ψηλός ο φόρος. Άστον το φόρο. Ο φόρο ο Ασάνο που ξεκίνησε το προηγούμενο μάτς. Όχι, αυτό κοντός, 1,75. Σαν και εμένα. Ναι, αυτό είναι σαν και εσένα. 1,75. Ναι, αλλά κοντός λέγεις. Ναι. Πλέον με τη νέα γενιά. Η νέα γενιά, ναι. Αλλά έχει και ψηλό. Τι έγινε. Α, μας διώχνουν. Λοιπόν, θα δούμε. Πάνω στα μπόγια μας. Πάνω στα μπόγια. Ισπανία, Κοσταρίκα έχουμε στις 6. Και αυτό είναι καλό. Θα το έχουμε εδώ με Σαρόπουλο, σούπερ μετάδοση. Ξέρετε τι μετάδοση κάνουμε. Μαγαρίζεται αυτό στα μάτς. Χάνει πέναν το Λεβαντόφσκι, κλαίει εδώ, διαμαρτύρεται, γίνεται χαμός. Εγώ λέω κάτι τίποτα άλλο και την ώρα. Τι να κάνω. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα, τηλεοπτικά είναι. Τηλεοπτικά, τα φτιάχνουμε. Και 9 η ώρα το βράδυ σήμερα Βέλγιο-Καναδά. Πολύ καλό μάτσι είναι αυτό, να ξέρεις. Ο Καναδάς είναι ανερχόμενος. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ ταλέντο, πολύ τρέξιμο. 3-5-2 το Βέλγιο. Και 3-5-2 το Βέλγιο. 3-5-2 το Βέλγιο. Λοιπόν, δύο μπροστά ποιοι είναι. Θυμάσαι. Ο Λουκάκου θα είναι σίγουρα εκτός. Δεν ξέρω ποιος θα ξεκινήσει σήμερα. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Ο Λουκάκου δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο μάτς. Τον χορηγό μας. Στο Σφαφελό. Α, το Μακί. Στο Τζόλα τα καλύτερα γήπεδα στον κόσμο. Δυνατός, Βέβαια. Με χαλιά, ωραία ιστορία. Τι χαλιά. Ποδοσφαιρικά χαλιά. Τρόμαξες που μου. Ο φίλος μας και συνεργάτης. Μπατσουαγή θα έχει σήμερα. Ο Μπατσουαγή θα παίξει. Μάλλον Μπατσουαγή θα έχει σήμερα. Και θα έχει αποφύγει τον Μπρούινε και Αζάρ. Ρεντ Ροκ έχουμε να πούμε. Ρεντ Ροκ έχουμε τα απόγευμα εμείς. Με τον Σταρό. Αλλά είναι εδώ χορηγός ο Μάκης μας. Παλαντιθώ καπεδευμένο Αθήνα λίγο να με κάνει. Μας έχει μαζέψει. Ανθρώπους μας έχει κάνει. Μαζέψει το βράδυ το εδώ και στην μπάλα. Λοιπόν, είναι καλός και στην μπάλα ο Μάκης. Είναι χαφάρα, τον έχω δει. Λοιπόν, κάτι θα μας διώξει τώρα εδώ. Κάτι θα μας διώξει αλήτικα. Λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι σε αυτή την Black Friday στη Wind μπορείτε να αποκτήσετε όλα τα hot προϊόντα τεχνολογίας, smartphones, wearables, accessories με προσφορές έως μείον 70%. Και όμως μπορείτε πραγματικά, μάθετε περισσότερα στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind, φίλες και φίλοι, και επειδή ψάχνουμε με μανία, με τρέλα να εξοικονομήσουμε ενέργεια, φίλες και φίλοι, σας έχω την λύση. Ο νέος εξελιγμένος λέβητας φυσικού αερίου της Riello. Είναι επισοποιημένος για καύση μείγματος υδρογόνου. Έχει καρδιά από ατσάλι. Προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση με αναλογική λειτουργία 1/8 και διαθέτει οθόνη αφής για ευκολία στη χρήση. Και βέβαια έχει πενταετή ολική εγγύηση από την Καλόρια, την εταιρεία που πάνω από 60 χρόνια ζεσταίνει τα σπίτια μας. Λύσεις λοιπόν μεγάλης εξοικονόμησης με λέβητες αερίου της νέας γενιάς Riello από την Καλόρια. Ραπ και κουλ παρέα με κάζα. Επιστρέφουμε τρίτο ημιωράκι με μηνύματά σας. Και βεβαίως θα πάμε σιγά σιγά και στα μεταγραφικά, τα οποία αρχίζουν και βγάζουν λευκούς καπνούς από πάνω. Ναι, Θανάση μου, ναι, ψυχολομό, ότι πεις έχεις δίκιο. 9 και 4. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ζήστε, φίλες και φίλοι, την συναρπαστική τηλεοπτική εμπειρία της Aeon με ασύλληπτες ταχύτητες Fiber. Γιατί στην Aeon θα δείτε πάνω από 3.000 ταινίες και σειρές, όπως τα The Handmaid's Tale, το Spider-Man No Way Home και φυσικά το Sing 2. Αλλά και επιλεγμένο αθλητικό περιεχόμενο από EuroLeague, Premier League, Super League, Ισπανικό Πρωτάθλημα και όχι μόνο. Όλα αυτά από 31€ το μήνα για δωρεάν 3 μήνες. Aeon λοιπόν από την Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Δεν έχω ακούσει κανέναν να μιλάει για τον προπονητή της Σαουδικής Αραβίας. Σαουδική σχέτο, μην βάζει αλφα μετά. Ναι. Ο τύπος είναι μάστερ. Ο Γάλλος είναι, ρε. Κατακτήσει δύο κόπα Αφρικά με Ζιμπάμπουε. Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, πώς τη λέμε. Όχι, πώς δεν ακούσαμε. Είναι Γάλλος. Αυτοί αλεφαντοστούν. Ναι, βέβαια. Ποιος το στέλνει το μήνυμα. Ένα φιλαράκι, οκ. Ναι, είναι Γάλλος. Ναι, έχει κάνει δουλίτσα, δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό το πήραν και οι Άραβες. Γιατί να πείτε για τον προπονητή, λέτε για τον Λουτσέσκου. Έχετε τρελαθεί τελείως. Μην πετάτε το Μαρόκο σήμερα στις 12. Καθόλου δεν το πετά το Μαρόκο. Έχει ο Μαδάρα, έχει Πεχταράδες, έχει Μπουφάλ, έχει Άμραμπατ, έχει Χακίμ, έχει Μασδραουή. Άμραμπατ και τα Κίμι έχει. Όχι, δεν είναι ο Άμραμπατ της ΑΕΚ. Δεν είναι ο Άμραμπατ της ΑΕΚ. Μουντιαλικό κουίζ. Χώρα που πήρε 2 φορές το Μουντιάλ και στις 2 έχει γίνει κάτι κοινό. Άντε να σας ζω. Εγώ λέω χωρίς βοήθεια δεν θα το βρει κανένας. Ναι, αλλά δεν βοηθάς, δεν λες κάτι. Λες ποια χώρα πήρε το Μουντιάλ 2 φορές και στις 2 φορές έγινε κάτι κοινό. Είναι λίγο το εντάξει. Τελικά η Γερμανία ράπ είναι πιο κοντή από τους Ιάπωνες. Τι να πω τώρα, Νικόλα, διάβασε με τους Ιάπωνες. Μην πιστεύεις, λέει, για τα ύψη, λέει, μπορεί να είναι 60 και να γράφουν 70. Όχι, άμα δεν πιστεύω και για τους άλλους, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μόνο για τα ύψη. Όλοι λέει κάνουν. Οι Ιάπωνες είναι ψηλοί, μια χαρά είναι οι παίχτες. Μια χαρά είναι, γιατί δεν έχει στόπρε ψηλά. Τα βλέπουμε στην Bundesliga παίρνουν. Εντάξει, τώρα ακούσει Ιάπωνα και βλέπει τώρα. Ναι, εσύ ακούς σωστά πριν 15, 20, 30 χρόνια που εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες, οι Ιάπωνες Κινέζοι μια θαλιά. Πεχάλωσα τώρα, άλλαξε το DNA και εκεί τρώνε καλά. Τι να σε πω τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στις ομάδες μας. Καλημέρα από Σέρες, θα είπαμε τα μουντιαλικά. Από τις 12 και μετά εδώ, Μετρόπολης. Καλά, εσείς στις Σέρες έχετε τη διαιτησία και τα λοιπά. Ήθελα να φάνε τον προπονητή, λέει. Μένα έτσι μου είπα κάτι Σερέ. Ήθελα να το φάνε, τώρα θα δείτε, λέει, τον πραγματικό Πασαραϊκό. Άλλο λέω εγώ, για τη διαιτησία λέω, άλλο λέω εγώ. Ναι. Έχετε τον Μελισανίδη, γλύφετε, κάνετε. Και σας έβαγε ο Ηρακλάκος. Ότι μια χαρά ομάδα έχει ο Ηρακλάκος. Σας έβαγε ο Ηρακλάκος. Καλημέρα στο κορυφαίο δίδυμο, λέει από Γιδάη Μαθίας. Μόλις κόλασα από νυχτερινή βάρδια και χαλαρώνω με την πάτσα σας, ρε Αλάνια. Γεια σου, ρε Κοτσαρή. Καλημέρα, κουμπαράκι από κιτρινόμαυρο παγωμένο Βερολίνο. Μας έπεσαν τα δόντια, ρε Κώστα. Και εμείς τώρα, πριν ξεκινήσουμε, να δούμε λίγο ρεπορταζιακά τι έχουμε από Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό. Έτσι, τις πινελιές, ήρθε η ώρα να δώσουμε τον νικητή. Ναι. Ο νικητής για σήμερα που μπορεί να διεκδικήσει τα 70 ευρώ fuel pass από την Jet Oil, γιατί σας σκεφτόμαστε σε τέτοιες εποχές μαζί με την Jet Oil και δίνουμε ένα πολύ κομβικό και χρηστικό δώρο καθημερινά, 9 και 20 και 11 και 20 το πρωί. Στο Μετρόπολης βγάζουμε δύο τυχερούς. Έχετε 30 λεπτά αμέσως μετά που θα ακούσετε το όνομά σας να βγείτε για να κλειδώσετε το φουλάρισμα με τα 70 ευρώ από την Jet Oil. Ο νικητής μας σήμερα λοιπόν... Έφτασε το τέλος του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου. Έφτασε το τέλος. Άλλος φελός αυτό. Έφτασε, το ψήφισα μια φορά αυτό. Ναι. Και εσύ φελός. Το ψήφισα μια φορά γιατί όταν μικρός στο σχολείο, θυμάμαι εκεί δεκαετία 90, τον κοροϊδεύαμε. Βλέπαμε τότε τα βιντεάκια του Αρκουδέδης και αυτά και γελούσαμε. Ναι, αλλά έλεγε αρκετές αλήθειες τότε. Τι έλεγε αλήθειες. Αρκουδέδης. Αυτά, να, έλεγε αλήθειες. Και λέω, άντε επειδή το. Δεν λέει αλήθειες και θα τα πει. Όλη μούργα. Τα μούργα αυτά, τα κακού. Πώ το λέει τα άλλα. Τα καθιζήματα, τι λέμε, τα λέει και άλλα τέτοια. Λοιπόν. Νικητής σήμερα για τα 70 ευρώ της Jet Oil για να του γεμίσουμε το ρεζερβουάρ είναι ο Σοκράτης Λεβέντης. Αφού είναι Σοκράτης Λεβέντης. Έχει κανένα Σοκράτη που να μην είναι Λεβέντη. Σοκράτη, εμένα μου θυμίζει το όνομα Σοκράτη, μου θυμίζει το όνομα. Τον Παπασταθόπουλο μου θυμίζει ένα, αλλά. Εμένα μου θυμίζει τον Κόκαλη. Ναι. Εμένα μου θυμίζει το Χασάπ που είχαμε στο χωριό, Σοκράτη λέγανε. Ναι. Θυμάται ο καθένα χαίρεται. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, ρε Τινό. Σοκράτη το λέγανε τον κρεοπόλιο. Σοκράτη τον έλεγα. Ωραίο κρεατάκι εκεί στο Βασίλα. Έφτασε το τέλος του Πάγκου και του Ζαΐρη, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα πάλι ισοπαλία θα είμαστε και πάλι γύρω. Γραφούσαν τα γκάλοπ. Κάνουν και τέτοια οι άλλοι, οι συστημικοί. Ήταν οι ώρες τους. Όχι, δεν θέλουμε τέτοια. Εμείς είπαμε, εσύ το παρατράβηξες, κύριε Καζαμπάκα. Έλεγε η αλήθεια, λέει. Ναι. Σοκράτη Λεβέντη, μέχρι και 52 επικοινωνείς. Ναι, να σε πω, τι να σε πω. Τι θες να πω. Δεν μου λες. Σήμερα, ποιο κανάλι θα μπορούσε να φιλοξενήσει τώρα. Ποιον. Αυτόν. Το τρελό αυτόν. Μα εκεί που δουλεύεις εσύ. Ποιον. Στο Γιουρμπά και στο Άρθε. Θα τον έβαζε ο Καρτσαφέρης. Θα τον έβαζε, δεν έχει τέτοιο θέμα το Καρτσαφέρης. Μόνο εκεί. Μόνο εκεί, ναι. Άρα εγώ μπορώ να δουλεύω σε κανάλια που είναι οι ιδιοκτήτες σε θεότρελο. Ναι. Εκεί. Ναι, γιατί πού να σε πάρουν. Σε παρελογικό σε παίρνουν. Σε βάλουν σε καλούπια, εσύ δεν μπαίνεις. Άμα θες τα μεγάλα. Εγώ ζήτησα τον Καρατζαφέρη να κάνουμε εκπομπή. Ναι. Όταν πέθανε ο Αλέβαντος, εγώ ο Καρατζαφέρης και ο Χίος. Ωραία τριπλέτα. Τον έλωσε. Κάτε στο ίντερνετ. Κρύος υδρότας. Κάτε στο ίντερνετ. Τι? Κάτε στο ίντερνετ αυτή την εκπομπή. Πώς κάνω εδώ τώρα θα κάνει και ο Καραπαπάκη. Θα βγαίνει να κάνει εκπομπή στο ίντερνετ, στο YouTube. Στο YouTube θα κάνει. Θα κάνει και αυτό τώρα για να τα λέει επειδή θα είναι εκτός γηπέδου. Κάντε και εσείς το ίντερνετ. Θα κάνει στο YouTube. Λοιπόν, το Κράτης Λεβέντης. 30 λεπτά να βγει να τελειώνουμε, ρε φίλε, να πάρουμε τις αθλητικές. Ένα κανονικό επίθετο. Λεβέντης, ναι, όλο γλου, όλο είδης. Όλο είδης και άδης. Είδης, άδης και ο γλου. Τι να βγάλεις τώρα. Ο Λεβέντης θα βγει. Ναι. Ο Λεβέντης είναι, πρωί θα ξυπνάει. Τι. Ωραία, φίλε. Ούτε τρεις λέξεις είπαμε. Μα τι φαίνεται άνθρωπο. Ο Ζαΐρης τώρα έχει βγει στο πάρκινγκ να ερεμήσει, να χαλαρώσει. Ladies and gentlemen, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, στη γραμμή μας είναι ο Σοκράτης Λεβέντης. Και ωραίο όνομα έχει αυτός. Ναι. Και ωραίο επίθετο. Για πάμε να το δούμε. Για να ακούσουμε τι τύπος είναι. Σοκράτη, καλημέρα. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα σας. Φαίνεται και ευγενικός. Ευγενέστατος ο Σοκράτης. Ναι. Υποθέτω ότι έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι. Πότε. Ναι. Όταν κάνατε τα τάμπλετ. Α, και στα τάμπλετ. Να τους. Το τσίπι στο τάμπλετ. Όταν κάνατε το πρώτο διαγωνισμό. Σας πληρώνουμε το λογαριασμό που χρωστάτε κτλ. Σοκράτη, από πού είσαι? Εγώ έχω γεννηθεί Κωνσταντινούπολη. Είμαι Κωνσταντινούπολίτης. Ποιο μέρος? Μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Μέσα στην πόλη. Μέρος, τόπιος. Και πότε ήρθες εδώ? Το 1964. Τότε είχε γίνει το 1956, δεν μας είχαν διώξει εμάς. Το 56 διώξαν, αλλά εγώ, επειδή ο πατέρας μου ήταν Τούρκος υπήκος τότε. Ναι, και έμεινες παραπάνω, ναι. Και έμεινα παραπάνω, αλλά μετά είδε τα γεγονότα και σηκώθηκε και είχαμε έρθει 7 από το 1994. Έχεις περιουσία εκεί, σπίτι και τέτοια? Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε, όχι. Ξεριζωθήκαν εντελώς, επειδή τα πάντα. Ναι. Σοκράτη, τι ηλικία έχεις? Είχε χάσει η περιουσία η γιαγιά μου τότε με τα 6-7 Σεπτεμβριανά. Μάλιστα. Τα είχαν πάρει οι Τούρκοι. Τι ηλικία έχεις, γιατί η φωνή σου είναι πολύ καθαρή. 57-58 είναι. 60. 64. Ναι. Αλλά καθαρή φωνή, διάβια σκέψεις, όλα πολύ καλά. Check-up κάνεις, check-up. Ναι. Με τον Ραπτόπουλο έχουμε συνευρεθεί κι άλλη φορά. Πού ήμασταν? Πολύ παλιά, με το, όπως το κάνει η Βικτόρια, που κάναν τα παιδιά ο Παπαδόπουλος με τον... Κάναμε στην καφετέρια, τότε στην Όλγας. Ναι, εκεί στη γωνία. Κάτω όπως η Βικτόρια. Κάναμε ένα πάρτι, Σοκράτη, τι ομάδα είσαι, έτσι... Τώρα, συγγνώμη, τώρα τι θα. Να σου πω κάτι, γιατί πολλοί που ήρθαν από Κωνσταντινούπολη, κάποιοι μπορεί να τα κοιτάξουν. Μπορεί να τα κοιτάξουν, γι' αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Όταν ήμουν μικρός και λίγο πολύ καταλάβαινα, ήμουνα τα μαύρα άσπρα, η Μπεσίκτας. Α, από εκεί, ναι. Στην Τουρκία Μπεσίκτας και εδώ τώρα πάω. Ναι, επειδή η οικογένειά μου είναι από εκεί, όταν ήρθαν εδώ, φέραν. Ο πατέρας μου ήταν ΑΕΚ, ο πατέρας μου ήταν ΑΕΚ. Ο πατέρας μου ήταν ΑΕΚ, αλλά υποσύρθηκε το ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι, εντάξει, επειδή έχουν κοινές ρίζες, γι' αυτό. Ήταν ΑΕΚ λόγω της σημαίας που ήταν του Βυζαντίου και ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις αυτό εδώ. Λοιπόν, πάντως πάρα πολύ καλή αυτή η ενέργεια που κάνει ο σταθμός σας. Βοηθάει τον κόσμο. Που έχουμε ανάγκη και €20 να δίνετε και €20 να δίνετε στα καλοδεχούμενα. Ναι, φίλε μου, έχεις δίκιο και νομίζω ότι αυτοί οι διαγωνισμοί γίνονται αποκλειστικά για σας από εδώ το τμήμα marketing, πάνω το τμήμα το διαφημιστικό. Θέλουμε χρηστικά δώρα για σας, όπως είπε και το 20 ναι, χρηστικά δώρα. Μετέχω και ευτυχώς είμαι και λίγο τυχερός. Έχω πάρει κάποια δώρα από σας. Αυτή είναι και η δικιά μας η χαρά και η ανταμοιβή, γιατί μας στηρίζετε καθημερινά, έτσι. Είναι πίκμο. Στηρίζουμε. Να σε καλά, Σοκράτη μου. Πάντα τέτοια. Ποια ενέργειες κάνω εγώ τώρα? Τίποτα, θα σε πάρουν τηλέφωνο έξω από τη γραμματεία, έχεις κατοχυρηθεί το όνομά σου, το κινητό σου, τα έχουμε όλα, είσαι φακελωμένος σκηνός. Θα σε ενημερώσουμε για να πάει να πάρεις αυτό το εμείς και οι ΑΕΠΣ έχουμε. Σε έχουμε φαγγελωμένο. Πάρε τηλέφωνο να θέσει γραμματεία αμέσως τώρα για να σου πούνε και άλλες λεπτομέρειες. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλές γιορτές. Επίσης. Λοιπόν, ωραίος άνθρωπος. Υπέροχος άνθρωπος. Ωραιότατος ο κύριος. Τη στοφαρίσαμε εμείς. Ναι, τη στοφαρίσαμε, αλλά τα πέναλτι τα κάναμε πρώτοι. Δεν μπορούν να δεν θα αντέξουν τα ποδαράκια τους. Τρέμουνε. Μην πω αν τι τρέμουνε τώρα, αλλά μέχρι 30 Δεκεμβρίου που να αντέξουν. Ερχόμαστε από πίσω, ανάβουμε τα φλας. Θα τους προσπεράσουμε. Τώρα είμαστε μαζί. Ναι. Έχουν μια βολή παραπάνω. Τι χάσει ο Ζωζαίτ, στείλει Στεφάνη και άλλους. Έχουμε 180 στην εθνική. Ναι, έχουμε ανάγκη. Είναι από πίσω. Λοιπόν, λέγε. Πάμε λίγο στα δικά μας. Ο Άρης τα δίνει όλα. Για να φέρει. Από πού ξεκινάμε? Ξεκίνησα από Άρη τώρα. Μου ήρθε ο Άρης. Τώρα γρήγορα να πάμε σε όλο το μάτι. Κλείνει τις τρύπες στα δικά χαφ. Ο Άρης κοιτάει την αμυνά του πρώτα. Τα ρίντα, αλλά παίρνει πολλά. Πάει να κάνει υπέρβαση. Ο Άρης δεν ξέρω αν μπορεί να αποδεσμεύσει εκτός του θέματος του Ματίνη. Είναι λίγα Ιργανία, έχουν φάει πιο μπουχαλάκι, λέει. Ναι, καλά κάνετε. Θα μπείτε στο Χαριλάου το 2080. Έστρε, φίλε, ό,τι να πούμε, άμα δεν βάλει λίγο σάλτσα, ρε, γι' αυτό σε πάω όμως. Τι σάλτσα, τι σάλτσα. Λένε αυτοί τώρα, εγώ κάθομαι και είμαι δέκτης. Πομπός είναι η άλλη. Τα ρίντα τα δουν πολλά λεφτά. Μεγάλη κίνηση. Όχι, είναι σε φάση διαπραγματεύσεων. Όχι. Ακόμα δεν έχουμε τίποτα σταθερό. Απλά στο στόχαστρο είναι ο Νταρίτα, έπαιρνε ένα 200 εκεί. Εδώ άλλο 700. Προσπαθεί, το ποποπαρεύει τώρα, ρε παιδί μου, το όλο θέμα. Μια καλή προκαταβολή. Ο Ματσίνη θα φύγει, θα πάει ο Ολυμπιακό. Αν μπορεί να δώσει και τον Ιτούρμπε που παίρνει πολλά και δεν προσφέρει τίποτα. Πρέπει να πάρει Γουίκερ ο Άρης. Και θα πάρει και Γουίκερ. Δύο. Αν μου πάρει τον Καμαρά για Γουίκερ, θα κράξω, να ξέρει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Πέτρο. Θα κράξω εγώ, το λέω από τώρα. Λοιπόν, εκεί έχει στραφεί ο Άρης σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα τώρα στον ΠΑΟΚ έγινε το meeting, όπως είπαμε, Boto Φάβιο Μάρτιν. Τι meeting? Πρέθηκαν στην Πορτογαλία. Ο Boto έχει πάρει αμπάριζα και όλα τα κανάλια εκεί, τον βγαίνουν, παρουσιάζει τηλεοράσεις, γράφει τρεναδόρ, ΠΑΟΚ, τι γράφει από κάτω, είδα σε κάτι βιντεάκι. Δεν συγκινούμε. Εντάξει, δεν σ' αρέσει ο Boto, γι' αυτό. Δεν το γουστάρω. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο ένας από τους δύο, ο άλλος είναι επιθετικός. Λένε στον ΠΑΟΚ ότι τον βρήκανε. Επιθετικός είναι εννιάρι κανονικό. Καλά κάνει ο ΠΑΟΚ. Άρα φεύγει ο Βαψομανιάς. Ο Βασομιλάκης έχει 1 συν 1 χρόνο. Κατάλαβα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα τον ανανεώσουν το καλοκαίρι. Εγώ για να το διώξω, ναι, θα τον έλεγα: κοίταξε να δεις, πάνε παίξει center forward στη δεύτερη ομάδα. Θα τον πέταγα εκεί, ναι, κανονικά, και να αναγκαστεί να πει: παιδιά, το διαλύω. Δηλαδή, όποιον έχεις και. Δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Είναι νόμιμα τον πα στη δεύτερη ομάδα, είναι δικιά σου ομάδα. Ναι, φυσικά μπορεί. Πώς παίρνει ο Μιχαλίδης τώρα, πώς έχει στείλει τον Νίκο. Δεν μπορεί να πει όπως ο Κωστίκος το 87, μείωση προσωπικότητας, λύεται το συμβόλαιο, πάω στον Ολυμπιακό. Θα τον πειράξει, θα πάρει αυτό στα λεφτάκια του. Χωρίς να πάρει τα λεφτάκια του όμως. Ναι. Άμα πάρει τα λεφτάκια του και είναι στη δεύτερη ομάδα, του πετάξει κι αλλαγή, αμέσως από 1 εκατομμύριο λέμε πάει στα 300.000 έξω. Ζημία είναι για αυτόν. Ζημία και για σένα. Οπότε δυο ζημιές λες, ζημιά εσύ, ζημιά εγώ. Κοιτά να χωρίσουμε. Θα τελειώνει το ιστορία. Όπως χωρίζει ο Ολυμπιακός με αρκετούς τώρα. Έτσι πρέπει να κάνει. Κάτσα μας έχει κάτι τελαφουέντε. Με τον Μαρσέλο να του δίνουν μάλλον μια τελευταία ευκαιρία. Κάτι τέτοιο ακούγεται. Έχει ανοίξει και εστιατόρια κάτω στο λεωφόρο Ορισμού. Τι θα κάνει. Θα τα δοκιμάσει και αυτά. Α, και ψυγνώσεις. Θα γίνει και ψυγνώσεις. Α, θα δοκιμάζει. Και στη ώρα τον παίρνει ο Μαμαλάκης για να τον κάνει εκεί πέρα ψυχή. Βοηθό του Μαμαλάκη δηλαδή. Γιατί ήρεσε τον Μαρσέλο τώρα αυτή την παιχτάρα. Τι έγινε. Τελειώσαμε κιόλα. Κάτσε ρε φίλε. Δεν χοντρό. Είναι. Είναι, ναι, εμείς λίγο χοντρούλιδες είμαστε που μιλάμε στο μικρόφωνο και μας τη λέτε. Συγγνώμη. Ναι. Επειδή τρώμε. Όχι, δεν παίζω μπάλα. Κάνεις πριν. Όχι, δεν κάνω πριν. Λοιπόν. Απλά τρώω κι εγώ με σπίτι με το Σαρόπουλο. Κολάλας έτρωγε. Κολάλας, ναι, ωραίος. Το Παπαρότητα, τι σχέση έχει. Ναι. Μπάλα έπαιζα. Έπαιζα, μια χαρά έπαιζα μπαλίτσα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε την ανανέωση που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Ποιους Έλληνες κινείται να βρει η ΑΕΚ. Έφυγε ο Τσιτώτας, πήγε στο Σαγιάννη να παρεμπιπτόντως. Να κάνω Τσιτώτας, Σαγιάννη. Καλό παιδί είναι. Τι να του κάνω, γαμπρό. Τι να του κάνω, μα είναι καλό παιδί. Τι θες. Ναι, τώρα. Μισό. Λοιπόν, 2 πραγματάκια και πάμε σε κομψό διαφημιστικό. Πρέπει να τα αναφέρουμε, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι. Έχουμε και δουλειές εδώ πέρα. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε αυτοκίνητο, δεν έχετε βενζίνη για το αυτοκίνητο, δεν θέλετε να ξεπαρκάρετε και να ξαναπαρκάρετε, βαριέστε να οδηγήσετε, ανεβείτε στο λεωφορείο του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη και είστε ήδη κερδισμένος. Δωρεάν δρομολόγια καθημερινά περιοχές όλης της Θεσσαλονίκης, Νάος, Αβέρεια, Σέρες, Κατερίνη, Λάτζα, Βόλο και όχι μόνο. Μπείτε στο ritzesikasinos.gr για να βρείτε δρομολόγια που σας βολεύουν και φύγατε. Όλη η πόλη μια παρέα και ο προορισμός μόνο ένας, Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ενώ να πούμε ότι δίνουμε και 5 εισιτήρια, 5 προσκλήσεις για το Ηρακλής Παναθηναϊκός Β. Για τη θύρα 13. Η κλήρωση θα γίνει αύριο 6 παρατέταρτο. Οι φίλοι του Ηρακλή μπορούν να στέλνουν μηνύματα Α2 και ενώ Ηρακλής και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54344. Τώρα Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, ραπ και κούλ, επιστρέφουμε φορτσάτη για τελευταίο ημίωρο. Black Friday θα βρεις όλα όσα ψάχνεις σε σούπερ τιμές στη Win, φίλες και φίλοι. Smartphones, accessories και όλα τα hot προϊόντα τεχνολογίας σε προσφορές που φτάνουν έως και το -70%. Μπορείς να τα κάνεις όλα δικά σου, μην το χάσετε. Μάθετε περισσότερα στο win.gr. Είστε ένα κατάστημα Wind. Είναι η ώρα επίσης να ζήσετε την συναρπαστική τηλεοπτική εμπειρία της Aeon με ασύλληπτες ταχύτητες Fiber, γιατί στην Aeon θα δείτε πάνω από 3.000 ταινίες και σειρές όπως το Handmaid's Tales, το Spider-Man No Way Home και το Sing 2, αλλά και επιλεγμένο αθλητικό περιεχόμενο από Premier League, από EuroLeague, από Super League, Ισπανικό Πρωτάθλημα και όχι μόνο. Όλα αυτά από 31 ευρώ το μήνα και δωρεάν για 3 μήνες. Aeon από την Nova, φίλες και φίλοι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. 44 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κούλ εδώ, πουρνό. Πάμε στο τελευταίο ημιωράκι και θα ανοίξουμε σε λίγο και γραμμές. Άνοιξες τώρα, τι θα ανοίγουμε τις γραμμές, ναι. 90. Πες μαράγδα τις ανοίξει. Άμα είναι εδώ. Της μαράγδα δεν είναι, έχω εκεί καστερτερίτιδα. Πολύ καστερτερίτιδα, έπαιζε και ο Αχιλούκος μου. Σεπτέμβριο εγώ την έπαθα. Μπορεί να έπαθα και κάνα COVID και να μην το πήρε καλά. Μπορεί. Παίζει και αυτό το σενάριο. Μπορεί, ναι. Λοιπόν, τα 90 ανοιχτά. Απλά θέλω 2-3 πραγματάκια, 2-3 tips για τον Παναθηναϊκό που είναι μία ανάσα από την ανανέωση του Ρούμπεν. Ναι. Ωραίος χαφ. Πεχτάρα. Ωραίος κόφτης. Για μένα είναι παίχτης που κάνει διαφορά στον Παναθηναϊκό και στον Παναθηναϊκό. Πολύ καλά κόφτης. Ωραίος ράφτης κόφτης. Ράφτης κόφτης, πασαδόρος καλός. Ναι. Πλάκα με κάνεις. Τη μικρή την πάσα, τη μεγάλη. Τη μικρή. Λοιπόν. Άρα είσαι θετικός. Οπωσδήποτε. Για την ανανέωση δεν το συζητάμε καν. Πολύ καλός παίκτης. Κουλθ και ραπ θα θέλατε να είστε στο κατάρο τους, ένας φίλος του. Όχι, να μου λείπει, δεν τους γουστάρω. Εγώ θα ήθελα πολύ με τρέλα. Να μου πούνε απαγορεύεται εκείνο, απαγορεύεται. Με τρέλα. Να πάω πιο ένα καφέ 12 ευρώ και να χτύνω μέσα στον καφέ. Κατάρ, φίλε τώρα. Άβριξε ένα πετρελοπηγά με μια πετρελοπηγή. Θα τον έπιανε στον παλαμούτη. Εσύ μπορεί να ερχόσουμε καμιά πετρελοπηγή εδώ. Κολότοπος είναι. Είναι κολότοπος είναι. Αυτά να τα λες εδώ πέρα για την Ελλαδάρα, την πατρίδα μας. Τα χώματα, τα αερά που πατάμε. Είναι ευλογημένα. Α, μπράβο. Μπράβο. Εδώ είναι άλλο αυτό, ναι. Και βρωμεροί άνθρωποι. Το κράτος είμαστε εμείς. Και πολιτικοί. Ναι, ναι, εμείς είμαστε το κράτος. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Σήμερα ναι. Ανοίξαμε γραμμές. Θέλει να τα πει ο κόσμος. Μάλιστα. Πάμε να τους ακούσουμε. Πάμε σήμερα. Καλημέρα, κύριε. Ναι. Καλημέρα. Μου άρεσε αυτό που είπες πριν. Η Θεσσαλονίκη μας. Τι πράγμα είναι απέναντι, ρε. Ρε τι τριγαδόρος νούμερο 2 είναι. Το παραμύθι δεν πιάνει. Δεν παίζεται. Νούμερο 1 Καζαπάκας. Πάμε, χαίρετε, ναι. Καλημέρα. Ναι, μποντζόρνο, φιλέ. Τι κάνετε, μποντζόρνο, τούτη. Τούτη. Καλά να εδώ με τον τύπο. Πάρ' το γρήγορα το έργο. Ραπτόπουλε, μπράβο για το μήνυμα που έκανες χθες στο TikTok. Σε είδα για την πρόληψη για την καρδιά. Είναι καλό να έχουμε πρόληψη. Κοίταξε, και, αυτό χτυπάει κεφάλι, αρτηρία, αορτή και πώς θα είναι εδώ, καροτίδες. Δείτε τα με μια εξέταση, μην έχουμε κανένα θέμα. Και πεθάνουμε ξαφνικά και εμείς. Για το φίλο σας το Μιχάλη είδα και κρίμα. Ναι, οι άνθρωποι να φεύγουν έτσι άδικα. Πού να πάει να κάνει ένα check-up αυτός εκεί να τα δει. Πήγε, λέει, του πονούσε το χέρι, του πιάσκε, του είχε μια εβδομάδα, κάτι δεν πήγαινε καλά. Εγώ βρήκα και τον συνεργάτη που ήταν στο Δήμο που λέει, δεν είχε το χέρι και δεν είχε δυνάμεις. Λέει, τον πειράζαμε και δεν είχε διάθεση. Άρα έπρεπε να πάει να το φτιάξει. Έσβηνε η μηχανή σιγά-σιγά. Έσβηνε η μηχανή, ναι, όπως το πες. Βούλουνε η αρτηρία, πέσκασε μετά. Και κάτι άλλο, Νίκολα, αυτό το Μουντιάλ είναι ένα από τα. Μουντιάλ που δεν έχουν ενδιαφέρον, φίλε, και είναι για μένα μπορεί και να είναι το πιο αειδιαστικό. Αειδιαστικό μόνο το κουμάρι το κρατάει. Ναι. Το κουμάρι το κρατάει μόνο. Εγώ πάντως βλέπω ότι όλοι το βλέπουν. Εμένα και στον αντένα που θα το βάλουν να είναι free τζάμπα, δεν με συγκίνει να δω, ρε φίλε. Κάτσε να αρχίσουν τα καλά τα μάτσε πόγο τώρα, είναι ακόμα νωρίς οι όμιλοι και μια που το ανέβρεσαι. Ο αντένα πρέπει να το κάνει, ήδη έπρεπε να το κάνει. Αντένα και τη Β' Μακεδονία θα τα δείχνουν τα παιχνίδια. Εφόσον δεν έγινε το κονέ με τα συνδρομέ. Χάλασε και πίσω λέει τις συνδρομές να εξηγηθεί ωραία κουκλίστηκα. Ναι, γιατί αλλιώς τον βρίζει που τον βρίζει. Να μην κάνει και μια δουλειά. Πες αποτύχαμε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει να αποτύχουμε σε κάτι. Η ΕΡΤ κάνει καλύτερες διοργανώσεις. Καλά και η ΕΡΤ, εντάξει, για αυτή να τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Όχι, η ΕΡΤ ήταν καλά. Το είχε ελεύθερο, ναι, οκ, αλλά και αυτή είχε θέματα διαχρονικά, ρε παιδί μου. Τι θέματα είχε, δηλαδή. Είχε και αυτές. Δεν είχε που κολούσανε ήχους, ιστορίες. Πότε είχε. Πιο παλιά, σε άλλα μουντιάλ. Δεν θυμάμαι κανένα μουντιάλ, μια χαρά τα έλεγα. Θα θυμάσαι μια χαρά. Μια χαρά θυμάμαι. Εντάξει, ωραία. Τώρα θα είναι. Διακογιάννηδες και. Μαυρομάτινες. Μανώλης Μαυρομάτινες, Γερακάρης. Με αυτού. Είχε, ρε παιδί μου, εντάξει. Τσόχος, ο παλιός ο Τσόχος. Πολύ καλό. Ο Σταύρος, ο Τσόχος. Πάμε, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Πάντως, εγώ να σας πω κάτι. Εγώ πρώτη φορά σε Μουντιάλ βλέπω τόσο καλό επίπεδο ποδοσφαίρου. Εσείς δεν ξέρω τι μου λέτε τώρα, επειδή το πήραν στραβά. Είδα χθες στο Βέλγιο την μπάλα έπαιξε. Ποιο Βέλγιο, σήμερα παίζει το Βέλγιο. Το Βέλγιο, τη Δανία χθες. Ναι, αλλά την Ισία την είδες και η Δανία είχαν ευκαιρίες. Μια χαρά, παιδιά, ακόμα και τα 0-0 είναι ωραία. Ελά, έχουμε την μπαλάρα τώρα. Τέλος πάντων, και οι εκπλήξεις είναι πολύ ωραίο που γίνονται. Οι εκπλήξεις γίνονται με μπάλα όμως, όχι με κλοπή. Αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Γαλλία σε μεγάλη τελευταία έκπληξη. Μετά από 20 χρόνια έχουμε ξανά. Ναι, πάμε, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Α, ο Άλεξ, ο φίλος μας. Έλα, Άλεξ. Τι είναι τώρα, καλά. Ναι. Λοιπόν. Το Μουντιάλ είναι πολύ αμφίροπο. Υπάρχουν 4-5-6 ομάδες που είναι φαβορί. Και θα δούμε, πιστεύω, όταν είναι τα νοκάουτ, θα δούμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Εγώ πάω κόντρα στο ρεύμα, γιατί δεν ξέρω, έχουν στραβώσει κάποιοι επειδή γίνεται στο Κατάρ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ποδοσφαιρικά βλέπω κάτι που μου αρέσει. Μόνο το ποδόσφαιρο. Ούτε στίγμα, ούτε κουμάρι, ούτε Κατάρ, ούτε τίποτα. Αυτό που βλέπω είναι ποιοτικό. Σε όλα τα μάτς. Και χθες και στην Αυστραλία με τη Γαλλία και στο 0-0 Πολωνία-Μεξικό ήταν καλό. Ήταν θελκτικό για το μάτι. Και τώρα μας ακούει ο Χρήστος να του δώσω το Facebook να μου κάνει αίμα φιλίας να μιλήσουμε να τον ευχαριστήσω. Εντάξει, αγορίνα μου, να είσαι καλά, Άλεξ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας. Γεια σου, αγορίνα μου. Προχωράμε. Πάμε, Τίνο. Πάμε. Χαίρετε. Πολύ. Καλημέρα στο ραδιομεγαρό μου διαλυακό. Άντε βρε κρυόκολε. Άντε βρε σάλια. Άντε βρε Χριστιανό, Ταλιμπάν να πούμε. Γιατί το κράζω να πούμε. Γιατί είναι Χριστιανό Ταλιμπάν. Για βρήσε λέει αυτός. Για βρήσε λέει. Τι έξτρε παλικάρια μου, τετρε παλικάρια μου. Είδες όταν πηγαίνουμε σε κακές στιγμές όπως εχθές να είναι καλά εκεί που είναι ο Φωτιάδης. Πώς είναι καλά για μάλλον. Τι καλά είναι. Δεν μιλάει, δεν σαλεύει, δεν λαλάει. Τι καλά είναι. Από την αλήθεια. Είχα σκοπό να έρθω χθες στο Τριάδι, αλλά επειδή μέσα στον τελευταίο μήνα πήγα σε 3 τελετές, είμαι πολύ... συναισθηματικά φορτισμένος. Είμαι γενικά ευαίσθητος, όσο δεν φαίνομαι, γιατί κάποιοι ακροατές μου πόνουν... Βρεκαθήκη ακούγεσαι, αλλά... Η κουτούλα μου είναι μπακτές. Θα ήθελα να πω, γιατί εσωτερώνει, γιατί έκανα και ατομικό άθλημα, όπως ήμουν ποδηλάτης, και μια μέρα, αν είμαστε ισοδύναμοι, οι δύο αθλητές που χτυπάνε την πρωτιά. Σε ποδηλάτη. Έχει τη μεγαλύτερη. Το πισινό έχει γίνει σαν το πηγάτσι με λιγάλα με τη σέλα να πούμε. Και κάτι άλλο πριν την πληρώσει. Κάντε ποδήλατο πρέπει να είναι ανώμαλοι να πούμε. Να παίρνει και η σέλα μέσα στο πισινό. Η μεγαλύτερη Σοτερώνη είναι αυτή που κόψανε. Το Στεφανάρο, τον Λιντιπά και τον Νίκο τον Βουδούρη. Ραπτόπουλου είναι έτσι δεν είναι έτσι. Ο Βουδούρης τι έκανε λέει. Τι έκανε. Αρκουδοστερώνη έκανε. Εκείνος έχει γουρνοστερώνη. Γουρνοστερώνη. Νικοστερώνη έχει. Άμα βγει το βράδυ με φεγγάρι, Πασέλινα θα φύγουν τα παιδάκια από το πάρκο. Άμα το δουν τον Ρακοτάκη. Έπρεπε να την δίνουν, ήταν η χαρά του Μετρόπολης, να ξέρετε. Φιλιά, φιλιά, πώς τον είπες. Βρεκαθήκη, ακούγεσαι. Ναι. Λέω, αν ψυχούλα εγώ είμαι, να ξέρετε, βρεκαθήκη, ακούγεσαι. Τι λέω στα πατώματα, πάμε καλημέρα. Μάλιστα, ναι. Βάρβαρε, βάρβαρε, πάω. Μην βρεκόναν. Χαμήλωσε. Κόψον, δεν το κράτας. Έχει βάλει τώρα τα τζίκι να πούμε. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς όνα. Μπορεί να πέταξε το highlight της ημέρας ο Ραπτόπουλος με την Μετροστερώνη. Ναι. Αλλά και εσύ Κουλιανέ δεν πήγες πίσω. Νομίζω ότι σου ανήκει η ημέρα. Γιατί ρε εσύ, τι κάναμε, εντάξει. Τι είπε στον άλλο το φίλο ότι κάποιοι που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη γίνανε και ΑΕΚ. Εντάξει ρε φίλε, κάποιοι δεν γίνανε. Πολλοί. Κάποιοι γίνανε και ΑΕΚ. Πολλοί γίνανε. Πολλοί γίνανε. Κάποιοι γίνανε, κάποιοι γίνανε ΠΑΟΚ. Κάποιοι γίνανε, κάτι μισό λεπτό. Είδες πως το θύμισα. Είδες πως θύμισε κι αυτό. Και μην ξεχνάς, πρόσεξε με λίγο, άφησε με λίγο να μαθαίνετε λίγο και την ιστορία. 50-50, μισή γίνανε ΠΑΟΚ, μισή γίνανε. Όχι, όχι, ούτε 50-50. Περίμενε. Μετά την ΑΕΚ που δημιουργήθηκε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε η ΑΕΚ Θεσσαλονίκη. Η οποία είχε τον δικέφαλο αυτό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε το σήμα της Μάρκας των Τσιγάρων του Πρόεδρου, ένα τετράφυλλο τριφύλλι. Είχαμε τριφύλλι και το πέταλο. Μετά απορρόφησε ο ΠΑΟΚ. Και πώς τα καταφέραμε ρε μπαγάτσες και πλέον έχουμε ίδιο κόσμο. Εσείς ξεκινήσατε πριν από εμάς, μαζέψατε. Παίξατε με Μύκονο και Σαντορίνη εσείς γι' αυτό, εντάξει. Εκεί χάσατε κόσμο. Παίξαμε με Μύκονο και Σαντορίνη. Ναι, χάσατε κόσμο. Τα χρώματα, γι' αυτό έχει τα κυτρινόμαυρα. Η Άκη έχει τη Βυζάντιο, ναι, εντάξει, έχει τα χρώματα του Βυζάντιο. Το δικέφαλο τότε πήρε την Άκη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε αυτό το σήμα από την αρχή. Ξέρουμε, ναι, ισχύει αυτό που λες. Και μια πιάτα με τα ιστορικά, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Θα θυμίσει λίγο να μας εξηγήσει εκείνο το παιχνίδι. Γιατί κάτι έλεγε για τη Χούντα πριν, του ευνοημένου τη Χούντα. Το θυμάστε την πρώτη εβδομάδα που ήταν 17 Νοέμβρη. Μάλιστα. Για θυμίσω εκείνο το παιχνίδι. Που μετά από 10 χρόνια δεν μπορούσε να κερδίσει φάτσο. Λοιπόν, άκου τι έγινε εκεί. Κλείσε, το ξέρω. Να μας πει, θα πάρει κανένα παίχτη όμως. Το 70 μάλωσαν για μια γκόμενα ο Ασλανίδης με τον Καμπάνη. Ναι. Ο πρόεδρος του Άρη και ο γενικός γραμματέας. Ναι. Του βάγε την γκόμενα ο Καμπάνης, ήταν πιο ωραίος άντρας του Ασλανίδη. Ναι, ήταν. Ωραίος άντρας ήταν, του την έβαγε την γκόμενα και στείλε το Μίκα, φάει τον Άρη στο τελικό. Α, έτσι παίχτηκε η ιστορία. Μέχρι τότε η Χούντα, μια χαρά τον πήγαινε τον Άρη. Από εκεί και πέρα την γύρισε την ιστορία. Για πάμε επόμενο φίλο. Είναι όλη η ιστορία. Παλιοί ξέρουν. Για πάμε ακόμα ένα φιλαράκι. Έλα καλημέρα ρες. Ναι. Είδες ο Αξής τρελάθηκε σου λέει. Τον τσίτωσε κατευθείαν. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Λεωνίδας από Αθήνα. Ποιος? Λεωνίδας από Αθήνα. Έλα ρε Λεωνίδα, αλλά γόρμη δεν ακούσεις καλά γι' αυτό. Έλα. Δεν φοράω τα ακουστικά και δεν ακούω. Βγάλτα τα κολοακουστικά, δεν ακολείς καρκίνο για 3 λεπτά. Βγάλτα. Όταν δεν μπορώ, δυστυχώς είμαι σκοπός και... Σκοπέτο βαράει ρε. Κάτω είναι, στρατό είναι. Στρατιώτης είσαι. Άχρηστος είσαι, έτσι κι αλλιώς άλλοι φυλάνε τη χώρα, τι φυλάς εσύ. Πέτακε την ξυφολόγη και κάτσε σταυροπόδι. Να πάει καμιά καμπάνα. Δεν εξαρτάται από σένα η ασφάλεια της χώρας. Τι να κάνουμε, πρέπει να βγει για αυτό, 150 μέρες έχουμε. Εντάξει, 150 μέρες. Έρχεται ο Καραβανάς, θα του πήγε. 5 μηνάκια του μήνανε. Εντάξει. Θα φυλάνε τη χώρα. Πάμε σε 180. Για το Μουντιάλ περισσότερο σας πειρά. Για πες. Θέλω να τη γνώμη σας για την Πορτογαλία. Πώς τη βλέπετε, θα το πάρει. εγώ δεν την πιστεύω την Πορτογαλία φέτος. Ναι. Και γιατί κάποιοι παίχτες είναι γυρασμένοι και γιατί έχει αυτό το θέμα με τον Ρονάντο που αυτός είναι λίγο εγωκεντρικός, αν θέλει να δείξει κάποια πράγματα. Αυτό είναι καλό για την Πορτογαλία. Γιατί είναι κακό. Να παίζουν όλοι για τον Ρονάλντο. Έχει καλό υλικό η Πορτογαλία. Δεν το συζητάμε ότι έχει καλό υλικό. Όλες αλλά... τις θέσεις ναι. Έχουν δύο καλούς παιχταράδες. Έχουνε, ναι, εντάξει, έχουνε. Για το 1-0 θα πάει. Πάλι αυτό το έργο αυτό, θα είναι. Το 1-0 θα πάει. Χαμηλό τέμπο. Αξιδάβουμε μπάλα. Την Πορτογαλία δεν κάθομαι να τη δω. Εγώ την Πορτογαλία την πόταρα όταν το πήρε. Μα δεν κάθομαι να τη δω. Μια χαρά μας πλήρωσε τότε. Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να πάρει. Μπορεί να προχωρήσει. 8 στους 4 να προχωρήσει. Να το πάρει. Πότε βλέπετε να πηγαίνει. Αγγλία πόνταρα, φέτος πρώτη φορά στη ζωή μου. Εγώ δεν τους πάω μία τους Άγγλους, το ξέρεις. Αλλά τα δεδομένα μου. Ο λόγος δεν τους πάω στους Άγγλους ποιος είναι. Δεν τους γουστάρω, δεν ξέρω γιατί. Δεν τους γουστάρω. Και ποιος γουστάρει. Έχει πάρα πολύ ομάδα η Αγγλία, αλλά. Ιταλούς, ας πούμε. Δεν έχει παίκτη φέτος που να σου πει. Δεν έχει ηγέτη παίκτη. Δεν ξέρω. Πάντως οι Πορτογάλοι είναι πράγματι καλοί. Δηλαδή βλέπω τώρα δεκάδα με Σίλβα, με Φέλιξ, με Μπρουν Φερνάντες, με Αντρέ Σίλβα, με Οτάβιο, με Καρβάλιο. Έχει καλή ομάδα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν ξέρω κάτι που λείπει. Λίγο στην κίτρικα ναι. Για την Πορτογαλία. Ναι. Μήπως η συνέντευξη της Πορτογαλίας που έκανε, τη συνέντευξη που έκανε ο Ρονάντο ναι. Είναι ένα μήνυμα μήπως θα το πάρει ο Ρονάντο το Μουντιάλ. Αυτό θα είναι το πολύ... Πάντως ο Ρονάντο χθες αποχαιρέτησε τη Μάντσεστερ έτσι και επίσημα. Ψάχνει ομάδα το πλέον. Είπε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είπε αν έρθει εγώ τον θέλω στη Ρεάλ αρκεί να αποδεχτεί το δεύτερο ρόλο. Ότι θα μπαίνει αλλαγές, δεν θα παίζει όλα τα μάτς, δεν θα παίζουν για αυτόν. Εγώ τον θέλω, λέει, να έρθει εδώ πέρα να κλείσει. Αλλά να αποδεχτεί το δεύτερο ρόλο. Εσύ θα το έκανες, Δίνο. Να αποδεχτώ το δεύτερο ρόλο. Ναι. Όχι. Άρα πάνε παίξει στη Sporting Λισαβόνας. Όπου γουστάρω. Ναι, όχι στη Ρεάλ. Δεν μου πάει ο ρόλος, ο δεύτερος και τον πρώτο. Να τον έχει άλλος. Ναι, αλλά μεγαλώνουν τα χρονάκια. Ναι, αλλά το χρόνο δεν τον νικά κανένας. Κλείσε, ναι. Για την Ουρουγουάη ήθελα να μου πείτε λίγο πώς τη βλέπετε. Γιατί έχω την μεγάλη ποδοσφαιρική καπτούρα τον Βαλβέρντε. Ίσως να είναι το νέο μεγαλύτερο ταλέντο που έχει ο πλανήτης αυτή τη στιγμή. Βαλβέρντε ο χαφ. Βαλβέρντε ένας ναι. Και Ντάρβιν Νούνιες για μένα ο άλλος. Ο Βαλβέρντε μπορεί να παίξει και στα φτερά, σε σφιχτό 4-3-3. Μπορεί να παίξει εσωτερικός μέσος. Ουρουγουάη είναι ποδοσφαιρική μου καπτούρα. Μ' αρέσουν αυτοί. Έλα βρε, πια Ουρουγουάη. Μπορεί να παίξει, κέντρο μπορεί να παίξει. Δηλαδή ό,τι θες παίζει. Ό,τι θες παίζει ο Βαλβέρντε. Και τρίτο στόπερ παίζει άμα θες. Ό,τι γουστάρεις παίζει στον άξονα ο Βαλβέρντε. Είδες που είναι ο Λέα γουστάρει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και δεκάρι σε 4-2-3-1 παίζει ο Βαλβέρντε. Και να πιέζει ψηλά. Ό,τι γουστάρεις παίζει ο Βαλβέρντε. Εντάξει, η Ουρουγουάη παίζει 4-4-2 πάντως. Έχει κορυφή Νούνιες και Σουάρες. Και τον Βαλβέρντε τον έχει εσωτερικό χαβ μαζί με τον Πεντακούρ. Και έχει τον Ντελακρούζ ένα και ένα ακόμα δεν θυμάμαι. Εκεί ο Βαλβέρντε τι παιχταράς είναι όταν παίζει με 2 και όχι με 3. Εδώ το 4-4-2. Είναι μείον ένα χαφ. Ναι, το Βαλβέρντε. 4-4-2 παίζει. Να σε καλά, φαντάρι μου, να πάμε σε λίγο κόσμο ακόμα. Φιλιά, καλό σκοπέτο. Έλα, είδες που η νεολαία θέλει Μουντιάλ, θέλει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το βλέπω από τον Αχιλλέα και τους συμμαθητές του. Είναι τρελαμένοι με. Το βλέπεις όμως ότι τα σχολεία, τα πανεπιστήμια τους τραβάνε πίσω. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Τώρα μαθητές, ναι. Φοιτητές και τέτοια χάνουν πολλά μάτς. Θέλουν να τα δουν όμως. Θέλουν τα παιδιά. Εσύ που πρώτη φορά κάτω Αχιλλέα και βλέπει παιχνίδια. Δεν βλέπει Super. Θα κάτσα τη Μουντιάλ. Σε 2 χρόνια θα βάλει και το MyPort. Ναι, ρε, μια ακόμα. Έλα, καλημέρα. Ναι. Θα σοβατίσει και αυτό. Θα σοβατίσει όλοι. Βάφαμε. Έλα, καλημέρα. Εγώ δεν πήρα τεμούτο με την Πέμπη Ζούνη. Πέμπη, εγώ. Ορνέλα Μούτ, εγώ. Ορνέλα Μούτ. Ο Σμάγουρτο σε μπογιέ δεν έχει πουλήσει. Σε τι χρώμα έβγαινε. Λευκό. Αδιάφανο. Εγώ, Ορνέλα Μούτ, φίλε, πρώτη φορά είχα τρελαθεί. Πέμπη Ζούνη, εγώ πήγα σε Ιταλία, εντάξει. Χτύπησε ο παππού. Έλα, παππούκα μου, έλα! Παππού τον παίρνει που και πού! Τον ύπνο! Δεν πέθανε ακόμα, πέθανε ο Φωτιάδης και εσύ εσύ ρε κάτω. Σαν άνθρωπο. Σε εμάς πέθανε. Ρε παππού, γιατί πας και κυνηγάς και σε κράζει εδώ ώρα. Τα 90 δικά σας δεν μιλάμε καθόλου Κωστή. Τον αγαπάω και αυτό. Είχε πατέρα καλό. Είχε καλός ήταν ο Μηταράς, ήταν ωραίος. Αξιοποίησης ο Μηταράς. Εντάξει, καλός ήταν ο Μηταράς. Ήταν Μηταράς, άρα έπαιζε μπάλα, έπαιζε με ψυχή ρε. Παππούκα, πες μου λίγο, τι έχεις πιάσει τελευταία στο κυνήγι. Το προστάτη του έπιασε. Το προστάτη του έπιασε και τον πήγε στο φίστα. Στο φύγε, μη βρίζεις, φέρτε τον παππούκα. Τα φάρματα βαράτε τα ζωάκια. Μη μιλάμε πολύ. Δεν μιλάω, ούτε κι εγώ, έλα. Λοιπόν, τι να τελειώσαμε. Αυτό τώρα εγώ το βρίζω γιατί με αγαπάει πολύ. Σ' αγαπάει, σ' αγαπάει. Γιατί με αγαπάει. Σ' αγαπάει πραγματικά κιόλας. Δεν το είναι ψεύτικο αυτό που λέει. Δεν μιλάμε τίποτα. Τίποτα δεν λέμε εμείς. Τίποτα δεν πούμε τίποτα. Πρέπει να φύγουμε όμως τώρα. Γιατί έρχονται οι μόνιμοι losers. Οι συστημικοί 10-12 ακολουθούν. Έχουμε ισοπαλία και πανηγυρίζουν. Δηλαδή, πού άλλο. Κατάντια, αυτό λέγεται κατάντια, φίλε. Πραγματικά. Δηλαδή, κάθονται και πανηγυρίζουν. Είμαστε ισοπαλία. Λοιπόν, anyway, πριν σας κουνήσουμε οριστικά το ματιλάκι, δύο πραγματάκια και να δώσουμε σκητάλη στους πλακοτελίστες μας που έρχονται αμέσως μετά. Να σας πούμε καταρχάς ότι νους η γη σε ενσώματη γη. Αυτό έλεγαν και οι αρχαίοι. Φίλες και φίλοι, και στο Club Olympus συμφωνούν απόλυτα, το αποδεικνύουν στην πράξη. Το fitness club του ξενοδοχείου Hyatt Ridge στη Θεσσαλονίκη είναι ο απόλυτος προορισμός για όσους αναζητούν ένα fitness χώρο με σύγχρονους ανέσεις, πλούσια καινοτόμα προγράμματα, επαγγελματίες υψηλού επίπεδου. Club Olympus με θερμαινόμενη πισίνα, με σπα, με γυμναστική, με υπερσύγχρονα μηχανήματα όπως αυτά της Osteostrong. Το Club Olympus είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 7 το πρωί στις 10 το βράδυ και Κυριακή από τις 7 το πρωί ως 9 το βράδυ. Για όσους θέλουν να εξοικονομήσουν ενέργεια, υπάρχει η μία και όχι μία, τρεις λύσεις. Σας δίνει η Ριέλο για την ακρίβεια. Υπάρχει ο Λέβητας φυσικού αερίου και υγραερίου Start, πιστοποιημένος για καύση μείγματος υδρογόνου με αναλογική λειτουργία 1/8. Η δεύτερη λύση είναι οι αντλίες θερμότητας Ριέλο, πρώτες σε οικονομία ενεργειακή κλάση Α3 αντιπαγετική προστασία με τους μείον 25 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ. Και η τρίτη λύση είναι βεβαίως η θρηλυκή πλέον, καυσήρης πετρελαίου Ριέλο, όπου διαθέτουμε μοναδικές καινοτομίες όπως τη χρήση 100% βιοδίζελ. Τώρα θα ρωτήσετε γιατί Ριέλο. Γιατί η Ριέλο φροντίζει και ζεσταίνει τα σπίτια μας πάνω από 60 χρόνια παρακαλώ. Κύριε Καζαμπά, κατασέβη μας. Αμέσως τώρα Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης στις 12 τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Έχουμε Μουντιάλ, είπαμε, από τις 12 σήμερα πάλι με την Κροατία και το Μαρόκο. Το μεσημέρι 3 η ώρα Γερμανία-Ιαπωνία. Το απόγευμα έχουμε Ισπανία-Κοσταρίκα εδώ να δούμε τι άλλο θα σπάσει ο κατεμόσαυρος αυτός ο Σαρόπουλος. Χθες κάναμε περιγραφή, μας χάλασε το πέναντι, το Λεβαντόφσκι, anytime. Εδώ θα είμαστε το απόγευμα εν δυνάμει. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μουντιαλικό έτσι υπόλοιπο να έχουμε. Φιλιά στο σπίτι, αμπιεντό.